Turn it up. Let's go! Είμαστε ζωντανά! Εκπέμπουμε ζωντανά! Στη Χαλκίδα! Και σε όλο τον πλανήτη! Το νούμερο ένα! Σοκαφέ Morning Show. Κάθε πρωί ξυπνάμε με Γιώργο και Ελίνα. Ο καλύτερος τρόπος να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά σου. Γιώργο, Ελίνα, σας αγαπώ. Το πρωί πάω τα παιδιά στο σχολείο και ο Γιώργος μου λέει για σεξ, αν είναι δυνατόν. Είσαι ο σεξουαλικός λαός τώρα. Δηλαδή να κάνεις σεξ με ένα μία άποδο. Τι να σου λέει. Χρόνια πολλά. Χριστός, ονονός. Τι είναι, καλέ. Μαρία. Μαρία, εγώνο, μην μου τα κάνεις αυτά. Κάποιος να χτυπήσει τη Μαρία. Καλέ, τη διάτη της, καλέ. Το 199, στην πυροσβεστική. Δεν το περίμενα, σου ήρθα πότο. Τα δώρα. Έχεις κερδίσει το διαμάτι της Σοκαφέ Morning Show. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η μουσική. Το μικρόφωνο απευθείας από τα τρελά νερά μόλις άνοιξε. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε στα μισά της εβδομάδας. Σήμερα Τετάρτη, 13 του μήνα. Καλή σας μέρα. Σήμερα γιορτάζουμε, γιατί είναι η Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου και σήμερα γιορτάζουμε και εμείς. Γιορτάζουν και όλα τα ραδιόφωνα του κόσμου. Είναι Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου σήμερα, 13 Φεβρουαρίου. Έτσι ακριβώς. Είναι πάρα πολύ. Γιορτάζουν όλα τα ραδιόφωνα. Είναι συγκινητικό, γιατί εγώ προσωπικά, εντάξει, εγώ δεν μεγάλωσα μέσα στο ραδιόφωνο όπως ο Γιώργος, αλλά είμαι στα ραδιόφωνα από 15 ετών. Από 15 ετών είμαι μέσα σε ραδιόφωνο. Άντε. Ναι. Γύρναγα και γύρω. Το γυρόφερνε, έτσι. Τελικά, ρε παιδί μου, λέω μερικές φορές. Από μικρή καταλαβαίνεις τι θες να γίνεις το μεγάλο. Είναι η τύχη που μπορεί να έχει ο καθένας για να αγαπήσει το ραδιόφωνο και να το έχει συντροφιά. Γιατί σήμερα θα βγάλετε παιδιά selfie, θα μας κάνετε και τάξη στα story σας με το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ναι. Αυτό πρέπει να κάνουμε για να τιμήσουμε αυτή την ημέρα που είναι πάρα πολύ ωραία. Το ραδιόφωνο είναι το μεγαλύτερο μέσο φαντασίας του κόσμου. Και εντάξει, τώρα εμείς είμαστε και του ραδιοφώνου. Είναι το πιο ωραίο μέσο επικοινωνίας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο. Είναι αυτό που λέγανε και πιο παλιά. Πώς φαντάζεσαι τον κάθε παραγωγό, γιατί δεν υπήρχαν τα social media. Ναι, εγώ όταν ήμουν μικρή, θυμάμαι, έστελνα μηνύματα σε παραγωγό της Χαλκίδας που έκανε. Συγγνώμη. Ναι. Σε ραδιόφωνο της Χαλκίδας που έκανε αφιερώσεις. Θυμάμαι ποιο ραδιόφωνο. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτό το ραδιόφωνο ακόμη. Και πάντα μίλαγε στο τραγούδι. Και σου την έσπαγε. Και τον βρίζαμε. Μεγάλο ηλικία ήταν. Λέγα, παίρνα τηλέφωνο και μπορεί ο παραγωγό να μιλήσει αυτό το τραγούδι, ναι, το γράψουμε σε κασέτα. Γιατί γράφω κασέτα. Ναι. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, είναι μια μεγάλη αγάπη. Είναι κάτι το οποίο ήταν το πρώτο μέσο επικοινωνίας του ακροατή με το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο, παιδιά, η μουσική, ο λόγος, η φαντασία του τι συμβαίνει, πού ταξιδεύεις, τι κάνεις. Το ραδιόφωνο είναι πάρα πολλά πράγματα. Και για εμάς τους ραδιοφωνατζίδες σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Ραδιοφωνατζού μου, εσύ. Ναι. Κατά τα άλλα. Έκανες εκπομπή και στα μεσαία. Όχι. Όταν όμως ξεκίνησα να κάνω την πρώτη μου εκπομπή, θυμάμαι ότι έκανα με κασέτα. Έβαζα τη μουσική, την έβαζα με κασέτα. Κασέτες. Κασέτα. Δύο κασέτες οι οποίες εναλλάσσονταν τα τραγούδια. Μάλιστα. Έκανα και τέτοια, ναι. Με κασέτες παίζατε. Ναι. Εμείς με δίσκους. Και δίσκους. Κασέτες βάζαμε τις διαφημίσεις, δηλαδή κασέτες. Α, διαφημίσεις. Εμείς βάζαμε σε κασέτα. Είχαμε και διαφημίσεις τότε, μπράβο μας. Και πώς θα βγάζουμε το ψωμί του ο καθένας. Λοιπόν, κατά τα άλλα, σήμερα έχει κακοκαιρία στη Χαλκίδα. Καλώς ήρθατε στο σπιτικό μας, στο Cafe Morning Show σήμερα μαζί μέχρι και τις 11. Έχουμε τη χιόνι. Σκουπίστε τα πόδια σας, περάστε μέσα ή κάποιοι αφήστε τα παπούτσια σας απ' έξω. Σήμερα έχει μπει η χιόνι για τα καλά από χθες το βράδυ με αέρα σε εμάς. Η χιόνι ήταν η κόρη του Θεού Νείλου και της Οκεανίδας Καλλιρόης. Λοιπόν, ζούσε στους αγρούς, κακοποιήθηκε όταν ήταν μικρή, ναι, σύμφωνα με τη μυθολογία, και γι' αυτό το λόγο μεταμορφώθηκε από το Θεό Ερμή σε νεφέλη χιονιού. Και έπεφτε για να καταστρέψει τα Σπαρτά. Αυτή είναι η χιόνι, αντίπινα, σύμφωνα με τη μυθολογία. Αντίπινα. Ναι. Αντίπινα. Γυναίκα, η χιόνι. Περιμένεις καμιά προκοπή. Παιδιά, έχει πάρα πολύ αέρα στην πόλη μας. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στους 8 βαθμούς Κελσίου. Έτσι γρήγορα. Θα έχουμε βροχή. Όλημερά. Ολημερίσει και ολημερίσει. Δεν έχει ρίξει πάντως. Όχι, πολύ δεν έχει ρίξει. Τώρα που κοίταγα πάνω στο χτυπάει, έχει ένα ψηλό χιονάκι, το πέταγε. Αλλά έχει πάρα πολύ αέρα, οπότε δεν μπορεί να στρώσει κάτι. Δεν μπορεί να στρώσει, ναι. Κατά τα άλλα όμως πρέπει να έχει απαγορευτικό απόπλου, γιατί πρέπει να έχει 10-11 μποφόρ. Πρέπει να έχει τέτοια θέματα. Οι ρηπές του ανέμου φτάνουν τα 55 χιλιόμετρα σήμερα. Ναι. Θα έχουμε 4 μποφόρ βοριάδες, 4 με 5.
και σε κάποιες περιοχές μπορεί να φτάνει τα 8. Και επειδή μας ακούτε από πάρα πολλές περιοχές εντός εκτός Ελλάδας, στείλτε μας μηνύματα, φωτογραφίες, πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε τι καιρό έχετε εκεί, αν υπάρχει κάποιο θέμα να το πούμε και στον αέρα, να το λύσουμε βεβαίως. Εδώ Αρναούτογλου έβγαλε προειδοποιητικό δελτίο εχθές, να μην παρκάρετε κατά από δέντρα, κοντά σε διαφημιστικές πινακίδες. Τόσο πολύ. Έτσι έλεγε. Ναι. Ναι, προφανώς και για περιοχές που θα έχουν περισσότερο αέρα από εμάς. Λοιπόν, 697-800-1048 στέλνετε πολλά μηνύματα στο Viber, 22-210-62-700 το τηλέφωνό μας. Στο Cafe Morning Show, Γιώργος Καρτελιάς. Ελίνα Παπίλα. Εδώ μέχρι τις 11. Πούστε ρε παιδιά, λέει η φίλη Κατερίνα. Καλημέρα, παιδιά. Πούστε, παιδιά. Καλημέρα. Ελάτε, σήμερα είναι 13 Φεβρουαρίου και γιορτάζει ο Ακύλας και η Πρίσκυλα. Ο Άγιος Ακύλας και η Αγία Πρίσκυλα. Τέλος πάντων, κάπως έτσι λέγονται. Πρίσκυλα ή Πρίσκυλα. Είναι Πρίσκυλα. Δεν ξέρω, εγώ έτσι το ξέρω. Ναι. Τον Αγίον Αποστόλων Ακύλα και Πρισκύλης, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, γιορτάζουμε, είναι η γιορτή των ερωτευμένων για την Ορθοδοξία. Γιατί ο Άγιος Βαλεντίνος, παιδιά, να ξέρετε, δεν μνημονεύεται πουθενά μέσα στο Ορθόδοξο εορτολόγιο. Ναι. Καλοκαίρι, εμείς δεν θα έπρεπε να το γιορτάζουμε, δηλαδή. Είναι μια εμπορική, τέλος πάντων. Ο Άγιος αυτός για εμάς είναι ανύπαρκτος. Είναι μια μυθοπλασία και είναι δυτικής προέλευσης. Εμείς λοιπόν έχουμε τον Άγιο Ακύλα και έχουμε τους δύο αυτούς Αγίους. Ναι. Γιατί ήταν ζευγάρι και είναι εκείνοι που συμβολίζουν το χριστιανικό ζευγάρι. Είναι υπαρκτά πρόσωπα. Είναι υπαρκτά πρόσωπα της Εκκλησίας μας. Και έτσι λοιπόν, εμείς σήμερα έχουμε βάσει της Ορθοδοξίας μας, σήμερα έχουμε τη γιορτή των ερωτευμένων. 12 ώρα το βράδυ. Κάποια στιγμή ο Χριστόδουλος, ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος, είχε βγει και το είχε πει ότι μην γιορτάζετε τον Αγίου Βαλεντίνου, γιορτάζετε την προηγούμενη μέρα, γιατί εμείς έχουμε αυτό το ζευγάρι. Έχουμε αυτή τη γιορτή. Α. Ήταν ένα ζευγάρι πολύ αγαπημένο και τιμά το χριστιανικό ζευγάρι. Άρα, και μας προέτρεπε τότε να το κάνουμε. Άρα τις τούρτες που έχουμε να δώσουμε για τα ερωτευμένα παιδιά μας, θα δώσουμε σήμερα. Σήμερα. Γιατί σήμερα. Αύριο δεν γιορτάζουμε. Αύριο δεν γιορτάζουμε, λέει εδώ. Αύριο κάνουμε άλλα πράγματα. Εμείς είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Πώς θα γίνει δηλαδή. Βέβαια. Καλημέρα στην Ειρήνη, καλημέρα στον Κώστα που μας στέλνει φωτογραφία εκεί που βρίσκεται από δράμα. Καλημέρα στην Βασιλική. Μας στέλνει φωτογραφία από το ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης με λίγο χιονάκι. Τι απεικονίζει τώρα τη φωτογραφία. Σαν να έχει τρακάρει, φαίνεται, χτυπά ξύλο, Παναγία μου. Το αυτοκίνητο δεν απεικονίζει η Βασιλική στη φωτογραφία. Ναι, αυτοκίνητο μοιάζει. Ναι, αλλά τι. Σαν να είναι. Δεν ξέρω. Το χαλάζει πάνω σου δείχνει. Τις άσπρες μπύλες. Ναι, αυτό τώρα που βλέπω στη φωτογραφία είναι το παρμπρίζ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, το παρμπρίζ είναι. Απλά κάνετε ανάκλαση το παρμπρίζ στα δέντρα και μπερδεύεσαι. Α, φίλο κι εγώ, Παναγία μου. Καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στη Βιβί, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον φίλο μας, λέει, μας πήρε και μας σήκωσε. Σήμερα ο αέρας. Καλημέρα στη Σοφία που το λέει αυτό το μήνυμα. Είσαι το καλύτερο καφέ για να μας τονώνει κάθε πρωί. Λοιπόν, έτσι, παιδιά. Έτσι. Η Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου σήμερα, βέβαια, το γιορτάζουμε. Διεθνή ημέρα προφυλακτικού σήμερα. Προφυλακτικού λόγω της γιορτής της αγάπης, λογικά. Ναι, σου λέει αυτό. Ναι. Βάλτε, παιδιά, προσοχή. Να χρησιμοποιείτε προφυλακτικό. Παγκόσμια ημέρα heavy metal. Σήμερα. Yes. Ναι. Είναι η γνωστή μουσική που δεν καταλαβαίνει τι λένε. Ναι. Δεν μ' άρεσε τόσο πολύ αυτή. Μάλιστα. Παγκόσμια ημέρα κινηματογράφου. Ναι. Διεθνή ημέρα τυρί τσέντερ. Τσέντερ, μ' αρέσει το που τσέντερ. Που βάζει στα πατατάκια ή οπουδήποτε. Και εθνική ημέρα τορτελίνη. Αχ, μην μιλάτε για τέτοια. Για φαΐ πεινάς, ναι, δεν μπορώ. Τι έφαγε χθε το βράδυ. Είμαι στη διατροφή, δεν μπορώ. Κάνε διατροφή, κάνει κάθε πρωί. Έχω δύο μπορώ να ανακοινώσω με μεγάλη χαρά. Επίσημα. Ότι έχω κλείσει 48 ώρες πετυχημένης διατροφής. Τι λες τώρα. Ναι, παιδιά. Πάρε ένα χειροκρότημα. Δηλαδή, τι χειροκρότημα, τι τύμπα να βάλει, ό,τι θες βάλει. Δεν μπορώ να φανταστείς. Άρα να υποθέσω αν καταφέρεις. Όχι αστεράκια, βλέπω πλέον ολόκληρο φεγγάρι από πάνω μου. Αν καταφέρεις να φτάσεις την Παρασκευή Σαββατοκύριακο, θα το ξεπατώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το περιμένεις πώς και πώς. Δεν υπάρχει, σου λέω. Μην σου πω και σήμερα το βράδυ, θα γίνει πανικός. Λοιπόν, και όπως σας είπα νωρίτερα για τον Γρηγόρη, λέω, για τον Αρναούτογλου, τον μετεωρολόγο, έχει βγάλει ανακοίνωση σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου το εξής. Δεν μπαρκάρουμε, λέει, κάτω από δέντρα, στήλους, διαφημιστικές πινακίδες, επιγραφές κτλ. Λόγω αέρα. Οδηγούμε με μειωμένη ταχύτητα γιατί οι ρηπές του ανέμου μπορούν να εισερχθούν κάτω από το αυτοκίνητο και μπορούν να δυσκολέψουν το φρενάρισμα. Ναι. Και να έχουμε την απώλεια ελέγχου οχήματος. Επίσης. Κοίτα η χιόνι. Στην περίπτωση που είναι να περάσουμε από γέφυρες, γιατί το λέω αυτό γιατί έχουμε και δύο, τα μάτια μας 14 στα αυτοκίνητα που τραβάνε τροχόσπτο ή οτιδήποτε άλλο ρημουλκόμενο. Μην τα τραβάτε και σε αυτές τις μέρες, αφήστε στο σπίτι. Δηλαδή εγώ έχω θέμα με τη γέφυρα. Αν έχει ταλίκα τώρα ο άλλος άνθρωπος να πάει να μεταφέρει πράγματα, κάνει. Έχω θέμα με τη γέφυρα και με κοροϊδεύουν και τα παιδιά μου. Δεν περνάω από μικρή όμως το έχω αυτό. Δεν περνάω από τη γέφυρα. Δεν μπορώ να μπουτιλιαριστώ πάνω στη γέφυρα. Έχω θέμα. Α, προχθές σταμάτησα. Έχω φόβο. Προχθές γιατί ήθελα να περάσουν κάτι πεζί και σταμάτησα αναγκαστικά στη γέφυρα. Πάνω στη γέφυρα. Λέω. Και έκανε και το. Όχι, Παναγία μου, σούστα. Εν τω μεταξύ, τι κάνω όταν να περάσω, σταματάω.
πριν τη γέφυρα, περιμένω να αδειάσει όλος ο δρόμος. Να περάσουν απέναντι όλοι και να φύγω σφαίρα όμως. Μάλιστα. Ναι, και άμα ένας πεζός πανακατεύει. Τον πατάμε, λέει, δεν πειράζει. Τώρα ένα πεζό λιγότερο. Δεν περνάει ο πεζό, θα περνάω εγώ. Δεν προλαβαίνει, λέει. Λοιπόν, όταν τα φορτικά, όταν προσπερνάμε, λέει, φορτικά, λεωφορεία κτλ., θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι με το που θα τα προσπεράσουμε, οι ρηπές του αέρα θα είναι πολύ πιο έντονες. Ναι. Οπότε προσέχετε, γιατί μπορεί να σας φύγει το τιμόνι. Βέβαια, για προσοχή. Δίνουμε... Τόσο πολύ. Έτσι λέει ο Σάκης. Ναι. Δίνουμε περισσότερο χώρο κρατώντας αποστάσεις ασφαλείας από ποδηλάτες, μοτοσυκλετιστές και από γκώδη οχήματα. Ναι, βέβαια. Οι ανέμοι μπορούν να τσολάξουν πορεία λόγω του μεγάλου όγκου στα φορτηγά. Εντάξει, Σάκη μου, δεν κυκλοφορούμε καθόλου, να τελειώνουμε. Δεν μπορούμε να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Και τέλος, αποφεύγουμε οποιοδήποτε φορτίο στην οροφή του αυτοκινήτου για ευνόητους λόγους. Ναι, τώρα, αν θέλετε να βάλετε ποδήλατο, ας πούμε, από πάνω, μην το βάζετε. Εντάξει, ποδήλατο θα πάρει αέρα. Μην βάλεις, παιδί μου, κούτες, μην βάλεις χαλιά, κάτι που έχει πολύ όγκο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί θα σου κουνάει το αυτοκίνητο. Έπρεπε να με έβλεπε το καλοκαίρι που πήγαινα για κάμπινγκ, τι είχα βάλει πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου μου. Μόνο το σπίτι ολόκληρο δεν είχα βάλει. Όταν πάτε για κάμπινγκ, γιατί παίρνετε τόσα πράγματα. Έλαντε. Λες και είχαμε πάει για να μετακομίσουμε. Βλέπω, μετακομίζουν. Παίρνουν. Είναι πορμπαγκάζ γεμάτο. Το πίσω κάθισμα γεμάτο. Έχουμε παιδιά, κύριε, τι να κάνουμε. Μια οροφή από πάνω και γυρνάει. Έχει παιδιά, λες. Ναι. Τα οποία το μόνο που θα φορέσουν στις διακοπές είναι μαγιό. Όντως. Δεν θα βάλουν τίποτα άλλο. Όντως, αλλά του παίρνει και το καλό το παπουτσάκι, μήπως πας καμιά βόλτα. Του παίρνει και ένα παπουτσάκι, μήπως πας καμιά εκκλησία, ναι, που δεν πας πουθενά. Καλή σας μέρα στο Cafe Morning Show στον αέρα. Μην ξεχάσουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κωνσταντίνο τον Αργυρό που μας έστειλε τα CD υπογεγραμμένα και μου έκανε και special αφιέρωση. Γελάσα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Τη λέω, μου στείλε ο Κωνσταντίνος το νέο CD του υπογεγραμμένο. Εμένα? Εμένα μου στείλε? Για να ξέρω τι θα πω την άλλη μέρα, καταλαβες. Οπότε με καλοπιάνει τώρα, γιατί άκουσε ότι έλεγα τα διάφορα και σου λέει κάτσε εκτάκτος. Κάτσε να τη στείλω για αυτήν την μην αγγίζεις βλακή. Ήρθε εκτάκτος. Λοιπόν, αν έχεις γεννηθεί σαν σήμερα 13 Φεβρουαρίου του 1900, δεν ξέρω πότε. Αν έχεις γενέθλια σήμερα, εν πάση περιπτώσει, είσαι κεντρικός επαναστάτης. Έχεις εκρηκτικές αντιδράσεις. Σαν σύντροφο είσαι αρκετά ατίθαση. Ο ιδανικός για εσάς σύντροφος είναι κάποιος που μπορεί να σας βοηθήσει να περιορίσετε λίγο τον εαυτό σας. Μερικοί σας θεωρούν δικτάτορες. Είστε ακριβείς και περιμένετε το ίδιο και από τους γύρω σας. Κοντά είσαι. Σήμερα έχει γεννηθεί ο αγαπημένος μου Ρόμπι Βίλιαμς. Τι ωραία. Έχεις πάει σε καμία Let me entertain you. Θα ήθελα, είχα σκεφτεί κάποια στιγμή που έπαιζε Λονδίνο και έλεγα να πάμε. Τελικά δεν πήγαμε. Δεν έχω, τον έχω δει ποτέ από κοντά. Αλλά αν υπάρχει κάποιος που θέλω να δω από κοντά, είναι αυτός. Είναι αυτός. Είναι ο Ρόμπι Βίλιαμς. Έγενέθλια σήμερα το αγόρι. Χρόνια πολλά. Το 1894, σαν σήμερα, οι αδελφοί Λιμιέρ ναι. Φτιάχνουν μια συσκευή που ονομάζεται κινηματογράφος. Γι' αυτό ναι. Είναι Παγκόσμια Μέρα Κινηματογράφου. Λειτουργεί ως κάμερα και ως μηχανή προβολής. Α, το πότε? Το 1894. Μετά από αυτό ήρθε ο Τιτανικός. Μετά από αυτό, ναι. Πληγήκε ο Τζακ. Το 1988, σαν σήμερα, ο Μάικλ Τζάκσον αγοράζει ένα ράτσο στη Σάντα Ίνες της Καλιφόρνια και το ονομάζει Neverland. Neverland. Που έφτιαξε εδώ, κτλ. Και το 1991, σαν σήμερα, η αμερικανική ταινία Χορεύοντας με τους Λύκους του Κέβιν Κόστνερ. Εξασφαλίζει 12 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Το έχεις δει. Το χορεύω με τους υλικούς. Ναι. Το έχω δει, ναι. Ποιο είναι, λοιπόν, θύμισέ μου. Σαν σήμερα. Δεν το θυμάμαι καν. Τώρα που πει για Kevin Costner, είδα προχθές μια ταινία που τη σκηνοθέτησε ο Mel Gibson, γιατί τους έχω μαζί αυτούς εκεί πέρα, ίδια γενιά. Ναι. Το Αντιρρησία Συνείδησης. Το Hasco Ridge, κάπως έτσι. Yes. Και το είχε σκηνοθετήσει ο Mel Gibson. Πολύ ωραία ταινία, τη δείτε αυτή. Σαν σήμερα το 1957, στις 12 το μεσημέρι, νεκρώνουν τα πάντα στην Ελλάδα, δεν λειτουργεί τίποτα. Ναι. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ο ελληνικός λαός αποφασίζει να διαμαρτυρηθεί για τη στάση της Βρετανίας στο Κυπριακό ζήτημα. Μάλιστα. Κλείνουν υπηρεσίες, κλείνουν δρόμοι, κλείνουν καταστήματα, επιχειρήσεις. Ρεπό δηλαδή, καφέ. Με το που δίνουν το σύνθημα οι καμπάνες των εκκλησιών και οι σιρήνες συναγερμού, σταματάνε όλοι. Το πότε? Το 1957. Το 57, εντάξει, ναι. Τότε μπορεί να μην είχαν καφετέρειες τόσες πολλές. Τίποτα, δεν είχε τίποτα, παιδιά. Δεν κυκλοφορούσε, λέει, άνθρωπος. Διάβασα το αφιέρωμα προχθές και λέει ότι με το που χτύπησε η καμπάνα της εκκλησίας, σταμάτησαν όλοι. Αφήστε όλοι τα στυλό κάτω. Δηλαδή, άμα χτυπήσουν τώρα η καμπάνα στο Αγίου Νεκτάριου. Ναι, ναι. Γιατί είναι δίπλα μας. Θα μεγάλη χάρη του, σαυρό μας. Συνεχίζουμε. Όχι, θα σταματήσουμε. Θα σταματήσουμε. Και θα βγούμε στους δρόμους, παιδιά. Καλημέρα σε όλους. Αν θέλετε λοιπόν να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα, 697-800-1048 τα στοιχεία τους βεβαίως και 22-210-62.
2-10-232-700. Καλή σας μέρα. Είναι παραμονή του Αγίου Βαλεντινού? Όχι. Είναι Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου? Βέβαια. Και να κάνετε story, παιδιά, σήμερα στο Instagram σας, να μας κάνετε και tag και να κοινοποιήσουμε ότι αγαπάμε όλοι το ραδιόφωνο. Και ειδικά το καφέ μου, κάντε το έτσι. Ε, ναι, ο Γιώργος το είναι με τριόφωνο, δεν το λέει έτσι. Ξέρετε, εγώ θα σας το πω. Περίμενε. Κάντε story με τον Σοκ FM ότι αγαπάτε το Σοκ FM. Περίμενε, μου λες να λέω εγώ εδώ, κάντε story έναν άλλο να το κάνω εγώ κοινοποίηση. Είσαι με τριόφωνο σαν άνθρωπος, ρε παιδί. Κάντε το ταλκά, δεν πειράζει. Θα βάλουμε στην αντίθεση. Καλημέρα. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα, Βασίλη, τι κάνεις? Είμαι καλά, εσύ? Είσαι καλά. Σε καλούμε το Σοκαφέ Μόρνιξο στον αέρα μαζί μας. Κάποιος μας έβαλε πάνω με τηλέφωνο έτσι για μια γλυκιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ποιος σας είπε να βάλει τηλέφωνο? Έλα, δεν σε θέλω, για πες. Λογικά η γυναίκα μου θα σας είπε, γιατί είναι φανατική τις τελευταίες ημέρες με εσάς. Είναι φανατική. Τις τελευταίες μέρες, 24 ώρα μετράμε δηλαδή. Είναι από τη Λαμία γι' αυτό. 24 ώρα, γιατί τώρα σας ανακάλυψε. Είμαστε σαν νεογέννητα, ας πούμε. Ναι. Ορών. Ναι. Είστε και μικρά παιδάκια και είστε σαν νεογέννητα. Είμαστε μικρά παιδάκια, ακούς τι λέει ο άνθρωπος. Εσύ να χαρίσεις, στείλ του δώρο. Ε, βέβαια, είμαστε μικρά, όντως είμαστε. Τώρα ξεκινήσαμε το ραδιόφωνο για να καταλάβεις. Τώρα μπουζουλάμε πάνω στα μικρά. Μας κάνουν καθημερινά demo. Να σου κάνω μια ερώτηση. Βασίλη, πόσο χρόνο είσαι? 33. Είναι λίγο μεγαλύτερος από εμάς. Δηλαδή πρέπει να μου ρίχνεις και ένα μήνα. Νομίζω δύο. Δύο. Το κορίτσι σου, Βασίλη, σε αγαπάει πάρα πολύ, να ξέρεις. Και εγώ το αγαπάω πάρα πολύ. Και είστε στη Λαμία ή εκείνη είναι στη Λαμία, εσύ είσαι αλλού? Όχι, καλά, εδώ είμαστε. Α, εντάξει. Έχουμε και παιδάκι. Και παιδάκι, να το χαίρεστε. Να το χαίρεστε. Πόσο ετών? Πόσο ετών είναι? 2 ετών, να το χαίρεστε. Για πες μας για τη Λαμία, πώς περνάτε εκεί στη Λαμία? Υπέροχα, ζούμε μέσα στο όνειρο. Ζείτε μέσα στο όνειρο. Λεφτά υπάρχουν παντού. Έχει τόσες πλατείες η μία, τρεις πλατείες η σειρά, είναι οι τέσσερις. Αυτή η αισιοδοξία του Έλληνα, αυτή είναι που μας έχει σώσει, να ξέρετε. 4, 5, 6. Ναι, είναι μια σειρά από πλατείες, ναι. Πλατείες? Ναι. Έχεις πάει ποτέ στη Λαμία, Ελίνα? Έχω περάσει. Μέσα, παιδί μου, στη Λαμία. Δεν χάνεις κάτι, πάρα πολύ ωραία. Δεν μου λες, τι καιρό έχετε? Πολύ ωραίο, δεν κάνει τίποτα, δεν βρέχει, δεν χιονίζει. Ναι. Είμαστε μια χαρά. Μια χαρά. Όλα αισιόδοξα στη Λαμία, παιδιά. Τέλεια. Ωραία, Βασίλη μου, μου αρέσει να μιλάω μαζί σου καθημερινά, να μου λες καλημέρα, να μου ανοίγει η καρδιά. Λοιπόν, εννοείται. Χρόνια πολλά και όλα για τα χρόνια του ραδιοφώνου σας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Γιορτάζουμε, βέβαια. Καλά. Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, είμαι φανατικός στο ραδιόφωνο, γι' αυτό. Και όλοι γιορτάζουμε που αγαπάμε το ραδιόφωνο, άσχετα αν δουλεύουμε σε ραδιόφωνο, άσχετα δεν δουλεύουμε σε ραδιόφωνο. Ακριβώς. Λοιπόν, Βασίλη μου, και σε εσένα χρόνια πολλά. Από τη Σοφία, καλημέρα, καλή δουλίτσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας αγαπάμε πάρα πολύ και μας φτιάχνετε το κέφι, να το ξέρετε. Είστε καταπληκτικοί. Να σε καλά, Βασίλη. Να σε καλά, φιλιά πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, γεια σας. Καλημέρα. Γιατί έχει γενέθλια? Όχι, χρόνια πολλά, επειδή είναι ακροατής, αγαπάει το ραδιόφωνο. Α! Χριστέ μου, τώρα δεν το λέγαμε. Ναι, δεν κατάλαβα. Συγγνώμη, παιδιά, είναι πρωί ακόμα. Πήγαινε στην Ανατσόκου, σε παρακαλώ, και πες της, είπε ο Γιώργος να τα κάνω ξανθά, πλατινέ. Να σας πω κάτι. Κάτι ήθελα να σας πω, το και το ξέχασα. Τι ήθελα να σας πω? με αποσυντονίζει. Α, ήθελα να σας πω για την προσφορά του Τόγια. Ήθελα να σας πω ότι από αύριο ξεκινάει, σημαίνει Τετάρτη. Από αύριο, λοιπόν, Πέμπτη του Αγίου Βαλεντίνου, 14 του Φλεβάρι. Και μετά Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, 3 μέρες, φοβερές προσφορές στον Τόγια με 60% έκπτωση σε προϊόντα καταπληκτικά. Κρεβάτια, στρώματα, τραπεζαρίες, καναπέδες 60% κάτω. Φαβιέρου και Σπύρου Καπνίσης 7, μην το χάσετε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις, Άννα? Καλά. Καλημέρα, Άννα. Σε καλούμε το Σοκαφέ. Σε καλούμε το Σοκαφέ Morning Show. Είσαι στον αέρα μαζί μας. Για ακού λίγο τι σου αφιερώνουν, ε. Φώνασε με και σου τορκίζομαι, θα έρθω. Όσα χιλιό. Ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει φώναξε με? Πιστεύω η κόρη μου. Η κόρη σου, η Ειρήνη, μας έβαλε. Γιατί σου αφιερώνει αυτό το τραγούδι, το φώναξε με? Είσαι όλη την ώρα στο μπαλκόνι και φωνάζεις Ειρήνη! Ειρήνη! Όχι. Είναι το τραγούδι μας. Α, είναι το τραγούδι σας. Α, ναι. Έχετε τραγούδι εσύ μαζί με την κόρη σου? Βέβαια. Και με συγκίνησε πάρα πολύ. Α, μωρέ. Λοιπόν, σε αγαπάει πάρα πολύ η κόρη σου και σου δηλώνει μέσα από τόσο καφέ Morning Show. Και εγώ την αγαπώ πολύ. Άμορε, αλήθεια. Όχι, Άννα μου, όχι. Είναι χαρούμενες στιγμές αυτές. Έχω ένα χαρτομάντιλο, να σου δώσω. Να το χαίρεσαι το κορίτσι σου. Να το χαίρεσαι το κορίτσι σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ κι εσείς.
Άντε λοιπόν, σε κλείνουμε εμείς, πάρε την κόρη τώρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ωραία, παιδιά, να τρίχιασα. Και εμένα και εγώ με την κόρη μου έχω τραγούδι. Κοίτα, όταν η κόρη σου κάνει ραδιόφωνο, αν φτάσουμε να πούμε ότι θα κάνει ραδιόφωνο, γιατί σου έχει μοιάσει κάποια πράγματα. Η κόρη μου δεν θα κάνει ραδιόφωνο. Τι θα κάνει? Θα κάνει άλλο επάγγελμα. Τι επάγγελμα? Θα γίνει ψυχολόγο. Έτσι είπε. Ναι, ναι, θέλει να γιατρεύει ψυχέ. Περίμενε. Νομίζω ότι όλο ο υπόλοιπο κόσμο θα πάει στο συνούρι. Ξέρει πόσε ψυχέ χρειάζονται διόρθωμα στα ραδιόφωνα. Γιατί για να κάνει ραδιόφωνο και να μένει σε αυτό το κλίμα, έχει ένα γκάλο τον έχει. Ναι, ναι, ναι. Αντιπριαστούμε και την κόρη σου. Έχω κι εγώ που λε τραγούδι με την κόρη μου. Το να σου τραγουδώ. Σταβέντο ή διαδάμου. Μη στεναχωριέσαι. Εσύ κάνει το σταβέντο. Εγώ κάνω την Ήβη. Το σταβέντο κάνει κόρη. Καλά. Ο Δημήτρη τι κάνει, τι σου συμβαίνει εσένα σήμερα? Κάτι με τριγυρνάει. Ναι, και θα μα κολλήσει και εμά, το ξέρει. Έχω φτέρνισμα πολύ και ξαφνικά χθε το βράδυ καταρροή. Ναι. Μου πέρασε δηλαδή ο λαιμό. Πέρασε αυτό μια μέρα ήταν, αλλά με ξεκίνησε καταρροή. Ναι. Έχει και πυρετό. Όχι. Τα κοκαλά σου πονάνε. Όχι. Α, εντάξει. Αμα μπορώ να θα σου στείλω το πρωί μήνυμα, Ελληνάκι, είμαι άρρωστο, σκάλια στο κρεβάτι και τέτοια. Και σε παρακαλώ. Ναι. Καλά. Θα σου στείλω. Όχι, το θέμα είναι ότι να προσέχετε. Αυτή η ίωση θέλει πολλά πορτοκάλια. Αυτή η καταρροή. Πόσα και... ακόμα. Πόσο έλατε, ακόμα η αλήθεια εγώ. Είναι, παιδιά, ότι. Τέσσερις χυμούς φυσικούς πορτοκάλι την ημέρα πλέον. Πόσο ακόμα. Ανοσίακο, θα βγάλω πορτοκάλι σε λίγο. Ενώ εγώ ιδέες και που δεν πίνω τίποτα. Τίποτα, καφέ θα πιω. Παιδιά, ο καφές δεν παθαίνεις τίποτα. Εμείς τώρα μιλάμε για πορτοκάλια, μιλάμε για φρούτα, μιλάμε για λαχανικά, μιλάμε για πράγματα που θέλετε να φτιάξετε. Φτιάξτε μια κοντό σου, πάρε παιδιά, πάρτε μέσα να βάλετε μπόλικο καροτάκι, πατατούλα. Θα πάτε στο Γιοργατζή και θα πάρετε και πάρα πολύ ωραία superfoods γενικά. Πράγματα τα οποία μπορείτε να βρείτε εκεί και να σας προφυλάξουν όχι μόνο από ιώσεις, αλλά να σας δίνουν ενέργεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα τηλέφωνο στο 83073 φέρνει το Γιοργατζή στο σπίτι σας. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει με το ζωδιακό προφίλ σήμερα, για να τι σε λίγο θα πάνε τα ζώδια της ημέρας. Α, ναι, καθυστερήσαμε σήμερα. Με καθυστέρησες, μην πήρες χρόνο. Λοιπόν, σήμερα να σας πω ότι θέλει αρκετή προσοχή η σημερινή ημέρα, γιατί έχουμε σύνοδο Άρη-Ουρανού. Έχουμε εντάσεις, απροσεξίες, ξεσπάσματα, επιθετικές συμπεριφορές, σοβαρά λάθη και γκάφες. Γιατί έτσι τόσο πολύ χάλια σήμερα? Για τους κρυούς, τους ζυγούς, τους καρκίνους και τους εγώκερους του τρίτου δεκαημέρου. Καλά, δόξα τω Θεώ, δεν είμαστε μέσα. Υπάρχουν όμως ακροατές μας τέτοιοι. Παιδιά, υπομονή, σε λίγο έχουμε τα ζώδια της ημέρας, να καταλάβετε τι έχει να γίνει σήμερα. Εσείς που είστε κρυοί, ζυγοί, καρκίνοι και εγώκεροι του τρίτου δεκαημέρου, δεν υπάρχει λόγος κανένας να επικοινωνήσετε μαζί μας σήμερα. Κατάλαβα. Μην πάρετε να κερδίσετε. Ούτε να παίξετε, δεν θέλουμε. Τίποτα. Καλημέρα στον φίλο του Διονύση, πριν πάμε στα άστρα και τα ζώδια που μας φέρουν εμπόδια, ο οποίος μας στέλνει από τη Βόρεια Εύβοια καλημέρα και ένα βιντεάκι. Προσπαθώ να το ανοίξω τώρα, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω έχει χιόνια. Έχει τόσο πολύ χιόνι. Ήδη και τέρμα πάνω ριτσόνα. Ναι. Έχει ρίξει. Ναι. Τώρα κοίταγα και έχει ρίξει, έχει στρώσει λίγο έτσι. Ίσα να πεις ότι άσπρισε λίγο. Λες να έχουμε χιόνι. Ήρθε χιόνι να δούμε. Λες να έχουμε χιόνια στη Χαλκίδα πάλι και να μην μπορούμε να έρθουμε στο ραδιόφωνο. Δεν γίνονται αυτά. Α, μιλάμε για το στρώνι εκεί. Α, ναι. Πού, σε ποιο σημείο όμως είναι? Το στρώνει. Διονύση μου, σε ποιο σημείο είσαι ακριβώς στη Βόρεια Εύβοια, να ξέρουμε, να ενημερώσουμε, γιατί είσαι εδώ, στο δικό μας το νομό. Λοιπόν, 697-800-1048 τα μηνύματα στο Viber και που βρίσκεται και τι καιρό έχει εκεί πέρα. Ετοιμαστείτε, παιδιά, τα άστρα και τα ζώδια. 22-2-10-62-700 βρίσκεται ποιο είναι το επιδημένο ζώδιο της ημέρας και κερδίζει υπέροχες τούρτες από τον Βασιλείο. Καρκίνος. Η καριέρα σου κινδυνεύει αν δεν φροντίσεις να φερθείς με σύνεση, αυτοσυγκράτηση και λογική. Θα υπάρξουν κάποια ξαφνικά οικονομικά προβλήματα. 13. Σκορπιός, μετρίασε την παρορμητικότητα, ιδίως όταν χρειαστεί να τακτοποιήσεις κάποια υποχρέωση. Απόφυγε το υπερβολικό άγχος και μην κάνεις αυθόρμητες αλλαγές στην εμφάνισή σου. 35. Μην κάνεις κάτι απότομα. Δεν έκανα, σου δείξα φωτογραφία που ήμουν φαντάρος που βρήκα ένα φίλο που ήμασταν το 99 μαζί. Είναι άλλος, παιδιά. Δηλαδή είναι ένας άλλος. Είναι ένας άλλος, ζω σε παράνοια. Ναι, είναι παράνοια, εντελώς. Λιοντάρια, πρόσεξε πολύ τις μετακινήσεις, τα ταξίδια αλλά και το πώς χειρίζεσαι τις καταστάσεις γενικά, αφού υπεραισιοδοξείς και ίσως βάλεις ο ίδιος την κλοποδιά στον εαυτό σου. Το 7. Και γυρνάει και η Ελίνα και μου λέει: καλά, έτσι ήσουνα. Σαν βλαχάκι. Δεν σου πάω αυτό. Είναι αντίστοιχο αυτό. Εγώ καιρό. Μην προκαλεί προβλήματα και ρήξει σε συγγενικές σχέσεις και με τους ανθρώπους που είναι χρόνια δίπλα σου και σε αγαπούν και σε στηρίζουν. Οι μέρες αυτές είναι κρίσιμες. 22. Καλημέρα στον φίλο τον Διονύση που λέει: μέχρι κλιμάκι πήγα, δεν πάει άλλο, γύρισα πίσω. Αλήθεια, δεν πάει, δεν με περνάει δρόμο με το κλιμάκι. Οπότε, παιδιά, προσοχή στον δρόμο, υπηρεσίες να ανέβουν, να ανοίξουν. Τόσο κάτω. Κάνει φοβερή εντύπωση. Μπράβο. Κρυός. Πρόσεχε πολύ τη συμπεριφορά σου, τον παρορμητισμό σου και τις εκρήξεις σου σε όλες τις σημαντικές και προσωπικές σχέσεις ζωής σου, αλλά και στις μετακινήσεις σου. Το 5. Ιχθύες. Ενώ προσπαθείς αρκετά στην εργασία τελευταία, θα υπάρξουν λάθη από βιασύνη ή αφηρημάδα. Περιόρισε την τάση σου για αλόγηση σπατάλη χρημάτων. 31.
Υδροχόος. Προσπάθησε να μην κάνεις λάθη στα μηνύματα που στέλνεις ή που περνάς στους άλλους. Και κυρίως. Πρόσεχε που στέλνεις. Μην μπλέκεσαι σε κουτσομπολιά γιατί θα εκτεθείς ανεπανόρθωτα. Το 26. Ταύρος. Επανέρχονται άγχη, φοβίες και νευρικότητα λόγω. Τι θέλεις. Τίποτα, παιδί μου. Δεν μίλησα. Δεν μίλησα. Μου κάνει παιδιά νοήματα. Επανέρχονται άγχη, φοβίες και. Δηλαδή, μου κάνει νοήματα και νομίζω ότι κάτι θες. Επανέρχονται άγχη, φοβίες και νευρικότητα λόγω κάποιων ξαφνικών συγκυριών και ανατρεπτικών καταστάσεων. Προσπάθησε οπωσδήποτε να διαφυλάξεις τα μυστικά σου. 28. Ναι. Το ξώτης. Το ξώτης. Ναι, πού το ξέρεις. Είδες, αυτό ήθελα να σου πω. Μην φέρεσαι απερίσκεπτα και κυρίως μην προβάλλεις συμπεριφορά με έπαρση γιατί θα το μετανιώσεις αργότερα. Εγώ. Ψωνάρα. Είσαι, λέει, κάπως επιπόλαιος. Το νούμερο 9. Είμαι εγώ, έχω εγώ έπαρση. Έπαρση, το έχεις καβαλήσει, το έχεις πάει δεξιά. Βρείτε μου ένα τοξότη που έχει έπαρση. Ποτέ κανείς. Κανένας τοξότης ποτέ. Κώστα, στείλε μήνυμα. Ποιος Κώστας? Ο Κώστας μας στέλνει μηνύματα. Ζυγός. Απόφυγε λοιπόν οπωσδήποτε παράλογες αντιδράσεις, ξεσπάσματα και εκρήξεις, γιατί πιθανόν είναι τόσο υπερβολικές που θα σου φέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιθυμείς. Το νούμερο 16. Αυτό ήτανε. Ναι. 22-2-10-62-700 και επικοινωνείτε μαζί μας. Κάποιο ζώδιο επιδίθηκε και σήμερα. Ποιο είναι άραγε αυτό? Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε? Καλημέρα, αλλά, καλημέρα. Το όνομά σου? Καλημέρα. Λάμπρος. Έλα Λάμπρο μου. Έλα Λάμπρο, μίλα λίγο με διάθεση, με νεύρο. Τι ζώδιο είσαι, Λάμπρο? Υδροχός. Τι έχει πηδήσει η Ελίνα? Δίδυμο και Παρθενό. Μπράβο Λάμπρο. Μπράβο Λάμπρο. Μπαμ μπαμ. Πάτα κιού τα συγχαρητήρια, Λάμπρο μου, μείνεις η γραμμή σου, να ενημερώσουμε για τα δωράκια σου. Ελπίζω να γιορτάζεις το Αγίου Βαλεντίνου. Ναι, γιορτάζω. Α, εντάξει, γιατί έλεγα μην τυφάς μόνος σου την τούρτα γι' αυτό. Όχι. Πάντως την τρως και μόνος άμα θες την τούρτα. Εντάξει, λοιπόν έγινε, Λάμπρο μου, μείνεις η γραμμή σου. Καλημέρα. Δίδυμη, σχέσεις φιλικές ίσως έρθουν σε μεγάλη ρήξη αν γίνεις προκλητικός στη συμπεριφορά σου. Παρέμεινε ψύχρεμος και καλοπροαίρετος. 39. Παρθένος. Προστάτεψε τον εαυτό σου, την ψυχική σου ηρεμία και κυρίως τις σημαντικές για σένα διαπροσωπικές σου σχέσεις. 41. Σας έχω ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία πράγματα για το Αγίου Βαλεντίνου, να τα ξέρετε αυτά. Ναι. Τα λουλούδια, τι σημαίνει το λουλούδι, το κάθε λουλούδι, τι σημαίνει, τι συμβολίζει λοιπόν, αν αύριο εσύ θέλεις να κάνεις δώρο λουλούδια. Ναι. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αν μου φέρει ένα τριαντάφυλλο ή της πάω μια ορχιδέα, τι σημαίνει? Τι σημαίνει, ρε παιδί μου? Α. Τι σημαίνει άμα θέλει να σπάσει ένα τριαντάφυλλο, ένα γαρίφαλο? Ένα γαρίφαλο στο αυτί. Λοιπόν, το τριαντάφυλλο είναι το κατεξοχήν λουλούδι του έρωτα. Μάλιστα. Πρέπει να γνωρίζουμε τι λοιπόν χρώμα. Ότι όταν επιλέγουμε το χρώμα, την ποικιλία, την ποσότητα, η χειρονομία αποκτά άλλο νόημα. Άλλο πράγμα σημαίνει. Δηλαδή θα πρέπει να κοιτάξουμε. Δηλαδή χρώμα. Ναι. Ποσότητα. Ναι. Κοτσάνι. Το κόκκινο, ας πούμε. Τι σου κάνει αν το κόκκινο? Ερωτικό, τι να μου κάνει? Μπράβο, αγάπη, επιθυμία. Ότι σε θέλω, ας πούμε. Α, σε ποθώ. Σε ποθώ. Κάτσε μου το βράδυ. Ναι. Θα πρέπει να είσαι προσεκτικό στην επιλογή του αριθμού των κόκκινων τριαντάφυλλων. Ειδικά αν. Νομίζω ξέρω τον αριθμό που πρέπει να πάρουμε για να δείξουμε ερωτική διάθεση. Ποιο είναι? Δηλαδή, θέλω εγώ να το βράδυ να έχει ζεμπουζέ. Ναι. Θα τη πάρω 3 κόκκινα. Γιατί? 3. Τι συμβολίζει το 3? Αγάπη. Αγάπη μεγάλη, αγάπη. 3 γιατί, αγάπη μου, σου φέρα 3 τριαντάφυλλα, το τονίσω τον αριθμό, 3 τριαντάφυλλα. Ναι. Μες. Και σου λέω πάρε τα 3 τριαντάφυλλα μου. Δεν τρέπεσαι λιγάκι. Δεν τρέπεσαι. Μπράβο σου. Λοιπόν, τα ροζ τριαντάφυλλα αντιπροσωπεύουν τρυφερά συναισθήματα όπως η χαρά και ο θαυμασμός. Ναι, αυτό όταν πάρετε ροζ τριαντάφυλλα θα πάτε χεράκι-χεράκι μέχρι πασαντέμπο. Αν το πάτε και σε μπουμπούκι. Α, μπουμπούκι. Είναι σύμβολο της αθωότητας. Α, μπουμπούκι μου. Είναι πολύ ιδανικό δώρο για κορίτσια. Δηλαδή μετά με ροζ και μπουμπούκι δεν έχουμε. Ναι. Κοκό μετά, τίποτα. Σε θαυμάζω, σε αγαπάω και σε επιθυμώ ταυτόχρονα. Μάλιστα. Το αγαπημένο μου όμως τριαντάφυλλο εμένα είναι το λευκό. Πάντα μου άρεσε το λευκό. Αγνή. Το λευκό συντροφεύει ιδανικά μία νύφη. Γιατί συνδέεται με μία καινούργια αρχή. Πάλι νύφη θες να γίνεις. Εντάξει. Με την ετοιμότητα και την κατανόηση. Είναι ιδανική επιλογή γιατί είναι απλό. Εσύ, όλες που γίνανε. Αγνό. Όσες γίνανε νυφούλες, μετά δεν θέλουν να το ξανακάνουν. Εσύ ναι. Εκεί σου και ακόμα και στο τριαντάφυλλο νύφη βλέπεις. Ναι, άσπρο. Το κίτρινο τριαντάφυλλο, εμένα δεν μου αρέσει το κίτρινο. Το μίσος δεν είναι το κίτρινο. Ναι. Το κίτρινο έτσι λένε, αλλά εδώ πέρα λέει συμβολίζει την αυθονία. Ότι... Τα έχεις πλούσια τα προσόντα. Κίτρινο πάρτε στην Ελίνα. Λοιπόν, γαρίφαλο. Αν θες να δώσεις γαρίφαλο, είναι το λουλούδι της αγάπης ή το λουλούδι των θεών. Είναι από τα αρχαιότερα λουλούδια του κόσμου. Αυτό συμβολίζει τη γοητεία. Είμαι γοητευμένος από σένα. Αχά. Γι' αυτό πέταμε και γαρίφαλα στα μπουζούκια. Ναι, γοητευτήκαμε. Γοητευόμαστε. Από τη βότκα. Λοιπόν, αν θέλετε να δώσετε βιολέτα. Βιολέτα. Βιολέτες, ρε παιδί. Μάλιστα. Βιολέτα. Ωραία, που είναι η βιολέτα. Ωραία, βιολέτα.
Λοιπόν, αυτό, οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι η Βιολέτα είναι σύμβολο της γονιμότητας. Δηλαδή, θέλω να σου κάνω παιδί, μην την πάρετε. Θέλω να γίνει η μάνα του παιδιού. Μην μου κάνετε κανένα λάθος και έχει διαβάσει την Βιολέτα, το σα βλέπω. Άμα δεν στα έλεγα και πήγαινες Βιολέτες αύριο. Ούτε καν. Εγώ θα πήγαινα, άντε το πολύ πολύ, καμιά ορχιδέα. Για να δώσω ένα άλλο νόημα, ναι. Μια άλλη πνοή. Ναι, ναι. Θα έπαιρνα κανένα σκυλάκι. Ναι. Τα λουλούδια σκυλάκια αυτά τα ωραία. Τα λουλούδια σκυλάκι. Ναι. Α, ναι, ναι. Από λουλούδια δεν τα πάω καλά με τα λουλούδια. Ούτε εγώ ξέρω από τα λουλούδια. Αλλά θα τις πήγαινα και μια παπαρούνα. Παπαρούνα, έχεις ακούσει για λουλούδια που τρώνε τα κουνούπια? Ναι, 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 τα έχω ακούσει. Δεν θυμάμαι πώς λέγονται, αλλά δεν λοιπόν, έχω. Λοιπόν, μαργαρίτες. Αν είναι, θέλετε να δώσετε μαργαρίτες, σημαίνει ότι είσαστε αισιόδοξοι άνθρωποι και είσαστε και πολύ αυθόρμητοι. Και εσύ. Σας αρέσει πάρα πολύ. Και να πάτε με μουσική υπόκρουση από κάτω. Ναι. Δηλαδή, ναι. Όταν πάτε μαργαρίτες, δεν θα πάτε ξεροσφύρι, θα βάλετε. Μάδα. Γεια στις μαργαρίτες. Και να έχει όλο το κλείσιμο, σωστό. Για να βρούμε όμως τη φίλη την Εφέλη, εδώ μυρίζουμε κάτι διαφορετικό. Ναι, ναι. Μυρίζουμε λίγο τυριρίνη. Τι είναι το τυριρίνη? Τυριρίνη. Τυριρίνη. Δηλαδή. Όχι, ρε παιδί μου, τυριρίνη είναι έκφραση η οποία δεν είναι ζευγάρι. Μάλλον είναι χωρισμένη και τη θέλει πίσω, αλλά δεν θα μιλήσουμε και ποτέ. Και όταν έχει χωρίσει ζευγάρι, είναι, λέγεται τυριρίνη. Όχι, ρε παιδί μου, μυρίζει τυριρίνη ότι κάτι θα συμβεί. Ναι. Δεν έχω ξακούσει ποτέ αυτή την έκφραση. Είναι ολόκληρο. Θα σας το πω ένα ανέκδοτο. Α, περίμενε. Μισό λεπτάκι. Δώσε μας λίγο χρόνο να το επεξεργαστούμε. Σας δίνω. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα και από το χώρο εργασίας μας στα Χανιά και μας στέλνει φωτογραφία που είναι beach bar. Είναι αυτό. Με φήνικες εδώ. Είναι ο φίλος ο οποίος σου έχει τάξει και το μέλι. Που ζήτησες μέλι. Α, δεν μας έχει καλέσει όμως εκεί. Όχι, εκεί πέρα είναι που πάει και βάζει τις κυψέλες. Α, τις κυψέλες στη θάλασσα. Στα φοινικό δέντρα από κάτω. Καλημέρα στη Μέρη που το αγαπημένο λουλούδι είναι η ορχιδέα, αλλά και ο κρίνος βεβαίως σας αρέσει πάρα πολύ. Όχι, μακριά ο κρίνος, μακριά. Γιατί? Γιατί αν το μυρίσεις, την κάτσαμε την βάρκα. Καλημέρα στη Λευκοθέα. Πολλά φιλιά στο μαράκι. Η Λευκοθέα μας στέλνει μήνυμα από τις χιονισμένες μιλιές εκεί στο Πήλιο. Είναι χιόνι σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα στο Φώτη, καλημέρα στο Γιώργο, μέχρι και την Καμαρίτσα χιόνι στο δρόμο και έχει στείλει φωτογραφίες που πραγματικά έχει πολύ χιόνι κάτω. Δηλαδή μόνο με αλυσίδες. Τουλάχιστον βλέπουμε το χιονιστικό μπροστά μου και την αλατιέρα. Καλημέρα στο Διονύση, καλημέρα και από το χιονισμένο δρόμο προς τη Βόρεια Εύβοια μας στέλνει εδώ ο φίλος. Καλημέρα στην Ευαγγελία, καλημέρα και στο Χριστινάκι μας. 697-800-1048, τα μηνύματά σας στο Viber και 2210-62-300 και επικοινωνείτε κατευθείαν μαζί μας. Στο διαδίκτυο βέβαια γίνεται κατεκκλεισμός από τους υποψήφιους δημοτικούς σύμβουλους από ανανομό. Ναι, καλέ χαμός. Τον είδες από το φίλο μας από το Αγρίνιο. Α, με τις μπύρες. Ένας που δίνει δωρεάν μπύρες. Μπράβο, για ένα νέο Αγρίνιο με τσάμπα μπύρες. Ναι, ρε παιδιά. Γεια σου, ρε Χριστάρα. Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται χαμός με τις εκλογές του Μαΐου. Σε κάθε νομό, όχι μόνο στο δικό μας, αλλά επειδή εμείς εδώ ζούμε, όλοι είναι υποψήφοι. Ακόμα μια χρονιά έχουμε πολλούς υποψήφιους, αλλά ο συγκεκριμένος έχει βγει μπροστά και μου στείλανε και μήνυμα από το Αγρίνιο. Ναι. Και μου λένε, το ξέρουμε, είναι πάρα πολύ καλός, αν και τριγυρνάει στους δρόμους και ψάχνει μπύρες. Είναι normal. Από τη φωτογραφία. Από τη φωτογραφία πώς το βλέπεις εσύ? Όχι. Και γιατί αυτοί που ήταν normal νομίζεις κάνουν και τίποτα? Όχι πολύ. Ναι. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ρε παιδί. Ναι, παιδιά. Γιατί είδαμε και τους άλλους του κουστούμάτους τι κάνανε. Τουλάχιστον στην κάρτα του και στο ψηφοδέλτιό του πώς θα βάζουν αυτά, πώς θα λένε που αναρτίζει στα social media, έχει βάλει για ένα νέο Αγρίνιο με τσάμπα μπύρες. Με τσάμπα μπύρες. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος το θα είναι θα έχω μπύρες. Κατάλαβες. Είναι γνωστός πολιτικός. Χωρίς θα πολιτικός δεν γίνεσαι. Βέβαια. Είναι γνωστό. Καλημέρα στο Διονύση. Καλημέρα σε όλους. Διονύση από Κεφαλονιά μας στέλνει το δικό του ανέκδοτο. Είναι δύο φίλοι στο καφενείο και κουβεντιάζοντας λέει για τα τρέχοντα δρόμενα της πόλης. Κάποια στιγμή λέει ο ένας, φωτογραφίες της γυναίκας σου γυμνές έχεις? Απαντάει ο άλλος, όχι. Και του λέει ξανά ο πρώτος, θες? Για τα τρέχοντα δρόμενα της πόλης. Καλημέρα στο Θάνο, καλημέρα στον Κώστα. Πολλά φιλιά. Ο Κώστας μας στέλνει από τα Χανιά, από την Κρήτη, συγγνώμη. Ότι δουλεύω εδώ σαν ηλεκτρολόγος. Έχω και τις μέλισσες, αλλά όχι εδώ, λέει, στα βουνά βεβαίως. Σφακιά, αν τα έχετε ακούσει. Εκεί βγαίνει και το όμορφο το θυμάρι μας. Καλημέρα στον Παναγιώτη από την παγωμένη Γερμανία. Καλημέρα στη Μέρη, καλημέρα και στο άλλο το μαράκι. Και αν θέλετε να ξυπνήσετε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα μέσα από το Show Cafe Morning Show, 22 210 62 700 και πηγαίνετε κατευθείαν μαζί μας, ή μας στέλνετε με Viber στο
2-10-6-9-7-800-104-8. Συζητάγαμε πρόσφατα χθες. Πότε ήταν που λέγαμε για τις αεροσυνοδούς? Χθες νομίζω. Χθες το λέγαμε, στη χθεσινή εκπομπή. Ναι, που θα ήθελες να γίνει. Και πώς ήμουνα έτσι στο διαδίκτυο και έκανα μια βόλτα στις σελίδες γενικά να δω τι γίνεται στην Ελλάδα. Ναι. Διαβάζω ποιο είναι, ακόμα, μπορεί να φτάσει ακόμα και θανάσιμο πρόβλημα που μπορεί να παρουσιαστεί μέσα στο αεροπλάνο. Το αποκαλύπτει μια αεροσυνοδός. Ένα θανάσιμο πρόβλημα που μπορεί να προκύψει μέσα στο αεροπλάνο. Ναι, μια αεροσυνοδός αποκάλυψε. Ποιος είναι, ακόμα και θανάσιμος μπορεί να είναι αυτός ο συγκεκριμένος κίνδυνος που μπορεί να ρίξει ένα αεροπλάνο. Αχ. Κοιτάξτε, θα πάμε στα σοβαρά. Ναι. Τουρμπίνες δεν είναι κάτι τέτοια. Όχι. Μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο, δηλαδή πρόβλημα σε όλα αυτά. Α. Τα αέρια. Ποια αέρια? Τα αέρια. Του κόσμου. Ποια είναι τα δικά μου. Γιατί? Γιατί έχουν και. Γιατί το αέριο είναι καύσιμο. Δηλαδή ναι. Με το που βρεθεί με το καύσιμο το αέριο. Το καύσιμο με το καύσιμο, Ρε παιδί μου, το αέριο έχει μεθάνιο. Ναι. Όταν το μεθάνιο βρεθεί με φωτιά. Μεθάς. Όχι, ρε, δεν μεθάς, ρε. Έχεις δει που κάνουν. Τώρα εσύ γελάς και εγώ σου μιλάω σοβαρά. Σοβαρά μιλάς. Ναι, το μεθάνιο, αν βρεθεί με φωτιά, ναι. Κάνει έκρηξη. Ναι. Για σκέψου ένας να κλάσει και να πάει στον κινητήρα στη φλόγα αυτή, θα κραγεί ο τόπος. Δεν είναι αυτό. Θα σας πω σε λίγο ποιος είναι ο θανάσιμος κίνδυνος που μας αποκάλυψε μια αεροσυνοδός. Το πυρουνί. Καλημέρα στον Διονύση, στον Κώστα, καλημέρα στην Μέρη, στον Πασχάλη, στην Αποστολία, στον Θάνο, σε όλα τα παιδιά που είναι στο Viber μαζί μας. Να κάνετε και story για σήμερα στα social σας και να μας κάνετε και tag, διότι είναι Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου. Δείχτε μας ποιο ραδιόφωνο ακούτε. Βέβαια, θέλω να μας κάνετε tag και να μας πείτε χρόνια πολλά γιατί γιορτάζουμε. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο οποίο μίλαγε πριν από λίγο η Ελίνα με τον γιο της και του λέω του Δημήτρη, πες τη μαμά χρόνια πολλά, γιορτάζει σήμερα. Που δεν είναι η γιορτή της μαμάς μου σήμερα. Ναι, δεν είναι η γιορτή της μαμάς μου. Είναι αγόρι μου. Άσε τώρα το εξηγείς πρωί-πρωί. Λοιπόν, η αεροσυνοδός που λέτε λέει ότι οι αναταράξεις ή τα κενά αέρος είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να σου συμβεί στο αεροπλάνο. Κοντά έπεσα. Έτσι, ναι. Πλανάσαι όμως. Πλανάσαι. Τα χειρότερα είναι πολύ χειρότερα από ό,τι θα πίστευες. Τα χειρότερα είναι πολύ χειρότερα. Είναι να χυθεί ο καφές, ο ζεστός καυτός καφές στα πόδια του πιλότου. Όχι, όχι. Όχι. Θα γελάσεις λέει, αλλά το επόμενο περιστατικό που μας είπε η αεροσυνοδός εδώ έχει κάνει το πλήρωμα να παγώσει στον αέρα. Αμά. Σε κατάσταση που λες, τι να κάνω, Παναγία μου. Α, νομίζω το βρήκα. Τι? Νομίζω το βρήκα. Έχει να κάνει με τον να ξεχάσει ο πιλότος το μικρόφωνο ανοιχτό. Όχι. Και να αρχίζει να λέει στον άλλο διάφορα πράγματα. Τι είναι και να παγώσει το πλήρωμα, γιατί θα πει. Πέφτουμε. Γιατί μόνο και θα παγώνε. Γιατί ρε παιδί μου, μπορεί να πει του. Πες στον συγκυβερνήτη. Ναι. Ότι εσύ του λέει: έχουμε ένα πρόβλημα τώρα στις τουρμπίνες. Πάμε με λιγότερη ταχύτητα και με κούτσα κούτσα τη βγάζω, δεν τη βγάζω την πτήση. Όχι, όχι. Εσύ δεν θα έχει τις πάνω σου. Όχι, δεν έχει τέτοια θέματα. Όχι, όχι, δεν έχει τέτοια θέματα. Α, δεν είναι κάτι άλλο το οποίο ο πιλότος αναγκάζεται να προσγειώσει το αεροπλάνο. Α, όταν θέλει να πάει πηγόντος, τον έχει πιάσει κόψιμο. Κάτσε ρε παιδί μου, να φοβηθώ ότι θα πέσω ή θα φοβηθώ τον πιλότο. Ένας κίνδυνος που μπορεί να συμβεί την ώρα που είσαι στον αέρα στο αεροπλάνο και αναγκάζεσαι να προσγειώσεις το αεροπλάνο γιατί παγώνεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα μετά. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα να πέσει το αεροπλάνο. Μάλιστα. Ποιος είναι αυτός ο κίνδυνος? Ξέρω εγώ, τις καταγωγές, όσες φορές έχω πετάξει με αεροπλάνο δεν θυμάμαι κάτι. Ο κίνδυνος, παιδιά, που μπορεί πραγματικά να δημιουργήσει πρόβλημα τεράστιο είναι ένα ποντίκι. Άσε μας μόνο. Άμα μπει ποντίκι στο αεροπλάνο. Για καταρροή. Άμα μπει ποντίκι στο αεροπλάνο, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μπορεί να συμβεί στον αέρα. Καταρχάς, θα σου πω. Τι, θα φάει τα καλώδια? Μπορεί να φάει τα καλώδια. Μπράβο, ακριβώς αυτό. Μπορεί το αεροσκάφος να καταλήξει συντρίμμια από το τροκτικό. Να γιατί? Πάει το τροκτικό, λέει, να φάει τώρα τα σειρματόσκηνα του πιλότου. Μπορεί που να τραβάει το μπορεί να, καταστρέψει, λέει, το ηλεκτρονικό σύστημα του αεροπλάνου. Το ρουφιάνο ποντίκι. Μπορεί να προκληθεί ακόμη και φωτιά από ένα ποντίκι. Δηλαδή, με το που ο πιλότος ακούσει, η αεροσυνοδός να λέει: παρακαλείται ο πιλότος, αν μπορεί, έχουμε ποντίκο στο αεροπλάνο. Ποντίκο στο αεροπλάνο. Πάρε πίσω. Προς θαλάσσωση. Τραβάει το μοχλό, στρίβει αριστερά. Τραβάει γυρόφρενο και πίσω. Λοιπόν, έγινε λοιπόν αυτό επειδή πηγαίνουν, λέει, κοντέινερ τα τρόφιμα στα αεροπλάνα. Ναι. Και τους πηγαίνουν οι εταιρείες τα φαγητά που τρώνε οι επιβάτες, τέλος πάντων. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε ένας ποντικός. Ωραία, και τι έγινε? Σταματάει στον αέρα. Τραβάει χειρόφρενο. Σταματάει, παγώνει το αεροπλάνο στον αέρα. Και έχουν κατέβει όλοι. Και ο κυβερνήτης κάνει ένα κυρίωση.
Ένα-δύο, ανακοίνωση παρακαλώ. Όλο το επιβατικό προσωπικό μαζί με τους τους επιβάτες να βρουν ένα τροχτικό το οποίο μας τρώει τα καλώδια. Εν τω μεταξύ, τώρα επειδή γελάς εσύ, άμα εμφανιστεί ποντίκι σου, λέω, στο αεροπλάνο που είναι στον αέρα, γίνεται αναγκαστική προσγείωση, βγαίνουν όλοι έξω. Ψάχνουν, αυτό είχε γίνει στη συγκεκριμένη κυρία. Έλα ρε παιδιά, ψάχνουν έλα το ποντικό, παιδιά. Έκαναν 6 ώρες να το πιάσουν. Ψάχνανε και για παιδιά, μαμάδες, μπαμπάδες, αν έχει σόι. Μέσα, ναι. Ναι. Και μετά ξαναξεκίνησαν να πάνε στο ταξίδι. Ρε το Mickey Mouse που πήγε στο αεροπλάνο. Εγώ θα έκανα κάτι πιο έξυπνο και θα με συγχωρείτε γιατί είμαι πολύ μπροστά. Έπρεπε να είχα γίνει πιλότος. Δηλαδή, αν μου έλεγε αεροσυνοδός, εμφανίστηκε ποντικός στο αεροπλάνο και υπάρχει αυτή η ερμηνεία ότι μπορεί να τα φάει όλα εκεί μέσα, θα έλεγα πάρα πολύ ωραία, ταΐστε τον. Μέχρι να φτάσουμε. Τυρί, γαλοπούλα, σνίτσελ. Δώστε φαγητό στο λαό. Δώστε του φαγητό από την πρώτη θέση. Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι? Bonjour. Έλα, σήκω από το κρεβάτι, έχει πάει 10 και 4. Πού είσαι? Ελένη, γιατί δεν μας μιλάς? Α, τι κάνετε? Μωρέ, καλά είμαστε. Μίλησα εγώ και συνονιστήκαμε. Άντε, μίλα εσύ, πες τα υπόλοιπα. Τα θυμάσαι, δεν τα θυμάσαι, δεν τα ξέρεις. Ελένη, πώς είσαι, για πες μας. Κοιμάσαι, κοιμάσαι. Τι είπες? Μας ακούει συνέχεια, όπως καταλάβες. Ναι, το καταλάβαμε πάρα πολύ. Να σου πω. Πρέπει να μας ακούς 10 παρα 5, 11 παρα 5. Τι ώρα κοιμήθηκες το βράδυ? Λίγο αργά. Αργά μισή, είχε δουλειά. Ναι, λοιπόν, αλλά είναι καθημερινή, δεν πρέπει. Λοιπόν, για ακόμα τι σου αφιερώνουν. Πάμε λίγο στα δικά μας. Πάμε να δεις τι σου αφιερώνουν ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και τι σημαίνει αυτό? Αν θα σε χάσω, να το ξέρεις θα χαθώ. Δεν έχει άλλη. Κάτσε κάτω, παιδί. Το βιβλίο. Ποιος μας έβαλε σε πάρουμε τηλέφωνο για να σου αφιερώσει αυτό το τραγούδι, Ελένη μου? Ποιος? Ελένη, ποιος, εσύ κοιμάσαι ποιος, και η τύχη σου δουλεύει. Μου λείπεις πολύ. Σε περιμένω πώς και πώς. Λέει το αγόρι. Ναι, λες να το λέω εγώ. Λέω το αγόρι στην Ελένη που η Ελένη κοιμάται. Μπράβο, η Ελένη κοιμάται. Πότε θα πάω να βρεις το Χρήστο? Είναι το αγόρι σου? Ναι. Ποιο τραγούδι το αφιερώνεις? Δεν ξέρω, είναι πολλά. Τώρα πιάσαμε στο ύπνο. Βάλε Αργυρό που είναι το όλα γνωστά. Βάλε Αργυρό που είναι όλα δικά του. Δηλαδή όλη την ώρα του τον έχει το αφιερώνει. Βάλε το όλο σαν νιώθω για σένα, τελειώνουμε. Λοιπόν, έχεις μια υπέροχη μέρα από τον Χρήστο, σε αγαπάει πάρα πολύ. Του λείπεις και σε περιμένει. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. 697-800-1048 στέλνετε μηνύματα στο Viber. Επίσης www.socafm.gr μαζί βρίσκεται και στα social βεβαίως. Instagram, Facebook, Twitter. Στο καφέ με 104,8. Twitter. Δεν μας γίνεται στο Twitter. Κάτι είχα εγώ το εδώ. Το Twitter δεν πάει καλά στην Ελλάδα. Τι λες καλέ. Έλα μωρέ, το Twitter. Εγώ μαθαίνω να δω τι γίνεται στη χώρα που ζούμε, αν έχουμε εκλογές, πόλεμο, οτιδήποτε, παίρνω Twitter. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα Παναγιώτα. Μήπως έχεις Twitter? Όχι. Όχι. Μήπως έχεις Facebook? Όχι. Μήπως έχεις Instagram? Όχι, τίποτα. Δεν πας στο Zuckerberg εσύ, δεν το συμπαθείς καθόλου. Εσύ γενικά με τα social media δεν τα πας καλά. Ραδιόφωνο σπίτι σου έχεις? Όχι. Πολύ ωραία. Γεια σου, χαρήκαμε. Ίντερνετ έχεις? Έχω. Ωραία, μπες στο www.socafm.gr, σε καλούμε και μιλάμε μαζί σου γιατί κάποιο μας έβαλε σε πάρουμε τηλέφωνο. Αλήθεια. Και να σου πει καλημέρα, λουλουδάκι μου. Α, αγάπη μου. Λοιπόν, καλημέρα. Ευχαριστώ, καλημέρα. Ποιος μας έβαλε? Θέλει να στο κλείσει. Δεν θες να μάθεις ποιος μας έβαλε? Κατάλαβα. Κατάλαβες. Ποιος. Δεν ξέρω. Ποιος. Ξέρω, αλλά δεν ξέρω. Πώς το λένε? Πώς το λένε, Μαρή? Πώς το λένε, Αλεξάνδρο? Για να δω λίγο τα δευτέρια μου, μισό λεπτό. Ο Αλέξανδρος είναι. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Δεν ήθελα να σου μιλήσει, παιδί μου, το κορίτσι. Θέλω να το κλείσει. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Φοβόταν μη μου πει ότι έχει Facebook και πάω και την πρώτη να την κάνω ad. Θέλω να πει ποιο είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, μένετε μαζί μας γιατί έχουμε και τούρτα του Βασιλείου να δώσουμε σε λίγο. Θα σας δώσουμε μια πολύ ωραία ερώτηση στο Viber και θα διεκδικήσετε φοβερές τούρτες σε σχήμα καρδιάς, βεβαίως. Αλλά πριν απ' όλα θέλω να πάμε στο θέμα των ημερών. Έχει γίνει χαμός από τα χτες. Πάνικος. Ladies and gentlemen. Και τώρα. Ελίνα and the Showbiz. Θα το κάνουμε όσο πιο σωστά μπορούμε. Ναι. Γιατί πέφτουνε μηνύσεις βροχή. Τώρα ακούγες από πίσω, καταλαβαίνεις ότι δεν σε ξεπλένει μετά. Σας λέω τώρα εδώ είμαστε. Μεταξύ μας είμαστε, παιδιά. Η Ελίνα λέει να ξεκινήσουμε σωστά γιατί πέφτουνε μηνύσεις. Ό,τι και να πει, ποιος θα την πληρώσει? Ναι, ποιος? Ποιος θα φταίει? Ποιος θα πει η Ελίνα ότι το είπε? Ποιος, μωρό μου, ποιος? Σε μου άμφωνα, μητέρα. Λοιπόν, η Εύη Βατίδου. Με τον Νίκο το Μουτσινά. Έχει γίνει μακελιό, παιδιά. Ακούστε πώς έχει ξεκινήσει το πράγμα. Η Εύη Βατίδου πήγε κάπου, τώρα σε ποια εκδήλωση ήταν δεν ξέρω. Έλυπα. Και εκεί βρέθηκε ένας δημοσιογράφος και τη ρώτησε για το Γκούνου του Μου. Για το Next Model. Ναι. Για το αν η κόρη της άφηνε την κόρη της να πάει εκεί. Για το αν αυτό. Ακούστε τι είπε.
Στο συγκεκριμένο το ελληνικό, δεν την άφηνα. Τι? Δεν του έκανα αυτή τη χάρη με τίποτα. Μην αφήσω το δικό μου το παιδί να το κριτικάρουν αυτοί. Είσαι καλά. Εμβατίζω, θα αφήσω το παιδί μου να το κριτικάρει. Αν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να γίνει. Το συγκεκριμένο. Η συγκεκριμένη κριτική. Άρα δεν το αφήνω. Είναι δυνατόν, λέει, να αφήσω το παιδί μου να το κριτικάρουν, λέει αυτοί. Μα είναι δυνατόν, και ειδικά στο ελληνικό. Εγώ, λέει, αν πήγαινα, θα το έκανα καλύτερα. Άντε. Και απορώ, λέει, και γιατί δεν κόπηκε αυτή η εκπομπή. Το γκούνου του μου του. Το γκούνου του μου. Λοιπόν, παίρνει αυτό το βιντεάκι ο Μουτσινάς. Πολύ φασαρία είχε και στην εκπομπή του και το σχολίασε ο Κακομοίρης ο Μουτσινάς. Κακομοίρη δεν το λες, αλλά ναι, ναι. Πικρόχολο το λες. Λοιπόν. Εγώ λίγο κάηκα τώρα με αυτό που είπε. Σιγά με να αφήσω εγώ η Εύη Βατίδου το παιδί μου να πάει να το κρίνουν. Γιατί να μην το κρίνουν, δεν κατάλαβα. Επειδή είναι μοντέλο η μητέρα, ότι οπωσδήποτε και το παιδί είναι μοντέλο. Μετά καταλάβαμε ότι έτσι αρέσει καθόλου η επιτροπή και έπρεπε να κοπεί κιόλα. Αλλά θα πήγαινε η κριτική επιτροπή και θα το έκανε και καλύτερα. Αυτό θα το έκανα καλύτερα. Α, κάντο. Για μπες να μας πεις και στα νέα σου. Δεν καταλαβαίνω γιατί έπαθε αυτό το πράγμα η Βατίδου, που είναι και πολύ ωραίο το κραγιόν της. Μέχρι εκεί, κατά τα άλλα, όλο λάθος. Λοιπόν, ο Μουτσινάς λοιπόν είπε αυτά. Συμφωνώ απόλυτα με το Μουτσινά. Με το κραγιόν. Δεν ξέρω για το κραγιόν. Ξέρω ότι για να πάνε εκεί όσοι πάνε, πάνε για να κρυθούν. Ναι, ρε παιδί. Και υποτιμά τη δουλειά των τριών ανθρώπων που είναι στην κριτική ήσυχα, επιτροπή. Ήσυχα, Γιώργο, ήσυχα. Υποτιμά τη δουλειά των τριών ανθρώπων που βρίσκονται εκεί στην επιτροπή. Άσχετα ναι. Αν πληρώνονται για να κάνουν αυτό. Αλλά κάποια, ναι. Κάποιοι έχουν σπουδάσει φωτογραφία, κάποιοι modeling, οι άλλοι είναι μοντέλα. Ναι. Η Βατίδου λοιπόν, ο Μουτσινάς λοιπόν είπε ότι δεν κατάλαβα, λέει. Τι σημαίνει θα το κάνει καλύτερα. Άντε, λέει, για μπες και κάντο. Είπε για τη Βατίδου. Μπράβο. Έτσι. Μπράβο, συμφωνώ. Μαθαίνει λοιπόν αυτά. Μετά ο Μουτσινάς πήγε στο νοσοκομείο γιατί έπρεπε να κάνει κάτι έπαθε λουμπάγκο, δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Και η Βατίδου χθες απάντησε στις δηλώσεις του Νικού Μουτσινά. Το λάθος είσαι εσύ. Και το κραγιόν μου που σου αρέσει θα σου στείλω να το δοκιμάσεις, κύριε, και φυσικά τον τάγκαρε. Σου εύχομαι καλή ανάρρωση από το νοσοκομείο. Αν με πληροφόρησαν καλά, λουμπάγκο λέει, Εάν το συνεχίσεις, θα σε τελειώσω. Δεν σου φτάνει το νοσοκομείο, πάλι θες να πας. Ή ζητά συγγνώμη ή απλά τελειώσει. Δηλαδή έμαθε η Βατίδου ότι είπε αυτά ο Μουτσινάς. Κοίταξε την τηλεόραση, κοίταξε στο Instagram του Μουτσινά και έπαθε λουμπάγκο. Πρόσεχε καλά. Η Βατίδου όμως είπε ότι αυτά τα έχεις τελειώσει και θα σε στείλω στο νοσοκομείο και όλα αυτά. Ναι, ναι. Ότι πάνε, λέει, σε άλλους. Δεν πάει στο Μουτσινά, γιατί λέει την απειλούσαν στο inbox της. Εγώ αγαπάω Βατίδου. Κάτσε μην δει κανένα Instagram και πάθουμε κανένα λουμπάγκο κι εμείς και δεν πάμε να κουνηθούμε. Εμείς είμαστε με την οικογένεια Κούγια, πρώην και νυν, όλα μαζί. Όλα. Και τη θεία και την γιαγιά. Είμαστε και εδώ για να. Γλύψε λίγο. Είσαστε πάρα πολύ όμορφοι. Και όχι μόνο το κραγιόν, ολόκληρη. Από πάνω μέχρι κάτω, δηλαδή είσαστε για γλύψιμο. Δηλαδή τα ρούχα του θέλει. Τα ρούχα τη ρούχα σου δώσα στο Γιώργο. Το κραγιόν στο Μουτσινά, τη φούστα στο Γιώργο. Επειδή μου μπες στο Instagram μου, αλλά μην μπει κακή κουβέντα. Γιατί μπες στη Σελήνα. Που το έχω συνηθίσει. Η Ελίνα. Γιατί με τις γυναίκες τα έχεις βάλει. Δεν τα βάζεις με τους άντρες. Με τις γυναίκες. Καλημέρα στον φίλο τον Κωνσταντίνο που λέει: μια γριούλα, παιδιά, πάει στο νοσοκομείο με σφαίρα στο αριστερό γόνατο. Άμα λέει, τι ρωτάει ο γιατρός, τι έγινε, γιαγιά, τι έγινε, ποιος σε πυροβόλησε. Μόνη μου, παιδάκι μου, λέει: μόνη μου ήθελα να αυτοκτονήσω, λέει η γιαγιά. Και καλά, πώς πέτυχες, λέει, το γόνατο. Πήρα το γιο μου τηλέφωνο και το ρώτησα: πού έχουμε την καρδιά, και μου είπε κάτω από το αριστερό βυζί. Εντροπή σου ρε εσύ. Εντάξει τώρα, παιδιά. Ποιος το έστειλε αυτό? Ο Κωνσταντίνος. Γεια σου Κωνσταντίνε. Αλλά δεν έχουμε μόνο αυτό. Έχουμε και το φίλο μας το Βαγγέλη. Ναι. Που μου έστειλε ένα πάρα πολύ ωραίο μηνυματάκι στο Facebook. Ηχητικό. Ναι. Και είναι αφιερωμένο για σένα. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα, Γιώργο. Θα ήθελα να πεις ένα ανέκδοτο αύριο στην Ελίνα. Τι κοινό έχουν τα σπερματοζωάρια με τους δημόσιους υπάλληλους? Για πες, Ελληνάκι μου. Τι κοινό έχουν τα σπερματοζωάρια με τους δημόσιους υπαλλήλους? Έλα. Ότι δεν, κάτι με τη Γρηγοράδα. Με τη Γρηγοράδα, με ταχύτητα. Κοντά είσαι. Κοντά είσαι. Είναι αυτό που λες, ο καλύτερος κερδίζει. Ο καλύτερος κερδίζει, ναι. Το πιο γρήγορο σπερματοζωάριο. Ναι, με το δημόσιο υπάλληλο. Ναι. Τι κερδίζει ο δημόσιο υπάλληλο? Για πες. Χιλιάδες τρέχουν, αλλά μόνο ένα κάνει τη δουλειά. Καλημέρα και στο φίλο του Βαγγέλη. Στείλτε μας και δικά σας ανεκδοτάκια. Τα προτιμάω σε ηχητικό, βέβαια. Καλημέρα στο Μαράκι. Καλημέρα και πολλά φιλιά. Επίσης, προσέξτε, λέει, μη βγει το προφίλ σας η Βατίδου και σπάστε και κανένα πόδι. Είσαι καλά τώρα. Καλημέρα επίσης στην Έλσα. Πάντως στη Δράμα έχει κρύο, άρα καιρός για δύο. Κάνει κρύο. Αγκαλιά με το ψυγείο, λένε άλλοι. Καλημέρα στο Μανώλη. Καλημέρα στη Μέρη, στο Θάνο, στην Ευαγγελία. Σε λίγο έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα να σας πω. Είμαστε εκεί πάλι. Έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα γιατί.
Γιατί διάβαζα χθες διάφορα έτσι στο διαδίκτιο και πέφτω πάνω. Χτύπησες. Όχι. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος για να πάρει πολλά like στο Instagram. Αχ. Άντρας ή γυναίκα. Άντρα και άντρα και γυναίκα. Τη προκειμένη είναι άντρα. Α, τι έκανε ο άντρα τώρα. Τι θα μπορούσε να κάνει. Και λέω, παιδιά, άντρασε. Με ρέγουλα, παιδιά, τα like έρχονται. Η ζωή όμω. Όχι, δεν έρχονται, αγάπη μου, τα like. Με κόπο και υδρότα τα παίρνουμε αυτά που τα like. Είχε γίνει στην Αμερική που πήγε η άλλη να ποζάρει από τον ουρανοξύστη για να κάνει να βγάλει selfie. Δεν θυμάμαι όμω αν είχε πέσει. Δεν το θυμάμαι. Έχουν πέσει πολύ. Και άλλο είχε βγάλει με φόντο την αρκούδα που τον κυνήγαγε. Α, ναι, αυτό. Τον έφαγε κιόλας. Και το μείνει το κινητό. Αυτό. Και δεν πρόλαβε, δεν ανεβάσει κιόλας. Δηλαδή, πόσα like θα έπαιρνε. Ναι, ρε παιδιά. Τι μπορεί να κάνει ένας άντρας, για να πάρει πολλά like στο Instagram. 697-800-1048, στείλε τα μηνύματά σας και τις ιδέες. Πώς μπορούμε να πάρουμε πολλά like στο Instagram. Σε λίγο θα μας πει και ο Γιώργος. Τι κάνω εγώ για να πάρω like. Παιδιά, έχω δύο μυστικά. Δύο μυστικά. Θα σας τα πω, ρε παιδιά, θα σας τα πω. Καλημέρα στην φίλη τη Μαρία που θέλει να μας πει κάτι. Ναι. Θέλει να μας μεταφέρει κάτι για το Αγίου Βαλεντίνου που είναι παραμονή σήμερα κτλ. Τόσο καιρό λέμε μόνο για τους δύο-δύο στον Μπράβο. Άγιο Βαλεντίνο. Κρίμα. Γιατί να μην πούμε μία φορά και για αυτούς που πάνε μόνοι. Λοιπόν. Ας πούμε λοιπόν για τους μπακούριδες. Τυχεροί και οι μπακούριδες. Μόνο μία μέρα δεν γιορτάζουν. Τυχεροί και οι μπακούριδες. Μόνο μία μέρα. Σωστό. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Τι είπα στην Αντίν. Συγκλονίστηκε. Όχι, δεν είναι μπακούρο, γι' αυτό. Λοιπόν, καλημέρα στη Βαγγελίτσα, καλημέρα στην Έλσα, στο Μαράκι, καλημέρα σε όλα τα παιδιά που στέλνουν μηνύματα. Να στείλουμε καλημέρα στα παιδιά που μας στέλνουν μηνύματα στο Messenger, στο Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook. Βρείτε λοιπόν το Facebook στο καφέ με 104,8 και μας στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Καλημέρα στη Μυτιλίνη, καλημέρα στην Αμερική, στον Κλεάνθη που σμέχει τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, πολύχρονο Κλεάνθη μου από την πατρίδα. Επίσης, καλημέρα στη Σαντορίνη. Καλημέρα στα Χανιά. Πολλά φιλιά στη φίλη. Κάτσε λίγο να το βρω, μισό λεπτάκι. Πάρε το χρόνο. Καλημέρα χρόνο, στην Άννα που μας ακούει από το Ασβεστοχώρο Θεσσαλονίκη και μας βρήκε στο Facebook και μας λατρεύει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στο Γιάννη που μου λέει: Ελίνα, μιλάς σαν να παρουσιάζεις τη Eurovision. Άντε. Εγώ. Για κάνε μια παρουσίαση. Έτσι παρουσιάζω τη Eurovision. Κάτσε, παιδιά, Eurovision, για να δούμε. Κάτσε, ανάλογα δηλαδή. Τι, δηλαδή, σου θυμίζω τη Μαγκύρα ή τη Δάφνη την Πόκοτα. Του θυμίζει το Καπουτζίδι. Το Καπουτζίδι με την Βανδί, με ποιον ήταν, με τη Ζέτα, με ποιον ήταν ο Καπουτζίδι. Μα μου σου θυμίζει το Γιώργο το Καπουτζίδι. Πόκοτα. Εγώ μιλάω σαν να μιλάω. Γιατί στην Eurovision κάνουν Σαρδάμ, γιατί εγώ είμαι γκουρού του Σαρδάμ. Ναι, ναι, για κάτσε να δούμε. Η αγωνία τη Δάφνη είναι το συγκεκριμένο βίντεο. Ναι. Are you ready for the results? Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Et le résultat définitif de ce soir. Marc se cache dans cette first one. Δεν μιλάει ποτέ. Ναι. Η Ολλανδία πέρασε στην 7η θέση. Η Ολλανδία πέρασε στην 7η θέση. Ίδια είσαι. Ίδια δεν είμαι. Λοιπόν, πάμε για ΕΡΤ. Αν ακούει η ΕΡΤ ποιος θα κατεβάσουμε φέτος Eurovision, έχουμε παρουσιάσει τρία. Μιλάει σαν τη Δάφνη Μπόκοτα, σαν να μην πέρασε μια μέρα, παιδιά. Στείλτε μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο τον Μανώλη που λέει ερώτηση προς τον Γιώργο. Ναι. Λοιπόν, στην Φιλανδία, όπως έχουμε πει, 14 Φεβρουαρίου είναι η μέρα των φίλων. Οι Έλληνες γιορτάζουν των ερωτευμένων. Εγώ τώρα πρέπει να κάνω μία μίξη. Να ανταλλάξω δώρα με τις φίλες και να καταλήξουμε αλλά ελληνικά, αυτό είναι το δίκαιο. Καλά έκανες και έστειλες το μήνυμα στο Γιώργο. Το κακό είναι βέβαια πώς θα το πάρει η γυναίκα μου. Τώρα τι να σου πω, ρε φίλε. Α, είσαι και παντρεμένος, δεν τρέπεστε λιγάκι μου, ωραία. Τι έχει κάνει τώρα εδώ πέρα. Θα πάρεις τις φίλες σου τις ωραίες να βγεις έξω. Ναι. Γιατί γιορτάζουν στη Φιλανδία την ημέρα των φίλων. Είσαι στη Φιλανδία. Είμαι μια ολόκληρη σεζόν. Ναι. Και γιορτάζει η ημέρα των φίλων. Μπράβο. Και εσύ έχεις μάθει. Εγώ Ελληνάρα. Έχεις μάθει το Αγίου Βαλεντίνου αυτή τη μέρα. Τι κάνεις. Αυτό λέω. Βγαίνω με τις πιο ωραίες φίλες που έχω. Ναι. Δηλαδή διαλέγω, ρε παιδί μου, έχω καμιά δεκαριά φίλες. Παίρνω τις 3-4 τις πιο ωραίες. Και λέω, πάμε σήμερα, γιορτάζουν οι φίλοι, θα σας βγάλω έξω για φαγητό. Ναι. Για να πιούμε, να κάνουμε, να διασκεδάσουμε. Ναι, σαν, ναι, φίλοι, ναι. Σαν φίλοι. Εκεί θα τους πω, είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα εμείς την ημέρα των φίλων γιορτάζουμε το Αγίου Βαλεντίνου. Που το Αγίου Βαλεντίνου γίνεται αυτό, γίνεται και. Γιατί μπορεί να είναι Φιλανδέζες αυτές. Ναι, για να μην ξέρουν. Να μην ξέρουν. Ναι, ναι, ναι. Τους κάνεις ένα σεμινάριο. Και άμα δεν ξέρουν, πιο εύκολα να πέσουν. Γιατί καθυλώνονται. Ναι, ναι, ναι. Εντυπωσιάζονται. Και εκεί που σου είναι εντυπωσιασμό, τσακ, ρίχνω τη μία. Ναι, αλλά είναι φίλοι σου, στις φίλες σου, δεν κάνεις τέτοια. Δηλαδή υπάρχει η φιλία, δεν έχει μέσα έρωτα. Ποιος το λέει αυτό. Όλες οι φιλίες περνάνε από το κομμάτι του έρωτα και αν στεριώσει να μην το δεις,
καλά είναι. Άμα το δεις και σου βγει, είναι θέμα. Άμα δεν το δεις. Ρε παιδί μου, όλες οι φιλίες ανάμεσα σε δύο διαφορετικά φύλλα, ναι, θα περάσουν το ερωτικό κομμάτι. Έχεις περάσει εσύ ερωτικό κομμάτι μαζί μου. Όχι να κάνουμε, να σε σκεφτώ ερωτικά. Έχεις σκεφτεί εμένα ερωτικά. Όχι, Γιώργο, ακόμα. Όχι ακόμα. Σε είπα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Είπα, όχι ακόμα, γιατί είχε φύγει λίγο διάστημα, μου φύγε. Όταν είναι να σου βγει, εγώ φεύγω. Βρήκαμε το λόγο που φεύγω και σαν ναι, ναι, ναι. Και τι γίνεται, όταν ο άντρας το δει λίγο ερωτικά τη φίλη του, εκεί, αν τη το πει και ταιριάξει. Κάνεις μια σχέση, δοκιμάζεις. Ναι. Αν δεν ταιριάξει, το κρατάς και το τρως μέσα σου. Το βάζεις κάτω από το χαλί, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά μπορεί να συμβεί και το αντίθετο. Μπορεί και η γυναίκα να νιώσει ερωτική έλξη για, για έναν φίλο της. Ή το καταπίνει, είτε το λέει. Ή το καταπίνει, είτε το λέει, μάλιστα. Διαλέγεις και παίρνεις. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, θες να τον έχεις φίλο μόνιμα. Ναι. Αλλά καλημέρα στον Νίκο που λέει ότι στα φιλικά μπαίνουν τα καλύτερα γκολ. Συμφωνώ απόλυτα. Γιώργο. Ναι, γιατί μένει μεταξύ μας εκεί στο παρεάκι. Δεν ξεφεύγει. Μην βγει παρά έξω, παιδιά. Όχι, όχι. 697-800-1048. Θέλω να μου στείλετε ιστορίες μεταξύ φίλων που έχουν καταλήξει έτσι. Δηλαδή που έχουν βγει, έχει βγει το ερωτικό. Όχι, εγώ μια φίλη που είχα, που την είδα κάποια στιγμή ερωτικά, ήμασταν λύκειο. Ναι. Τη βλέπω ερωτικά γιατί ήταν κάθε μέρα σπίτι μου, εγώ σπίτι της και τα λοιπά. Η τριβή αυτή, ρε παιδί μου, την ένιωσα πιο κοντά μου. Και ναι, λέω, και της λέω, ρε ματούλα. Μπάσκε μας βγει και τα λοιπά. Μου λέει, Γιώργο, δε, σε βλέπω σαν φίλο. Εντάξει, εντάξει, συνεχίστηκε το παρεάκι. Κανονικά κάναμε παρέα. Δεν είχες θέμα. Όχι, εντάξει, μου βγήκε εκείνη τη στιγμή και το μετέφερα, ήταν φίλη μου. Ναι. Ταυτόχρονα, γιατί στο φίλο σου θα μοιράζεσαι. Ναι. Πιο εύκολα από να είναι μια κοπέλα. Δεν θα μου πεις τώρα, Ελίνα, θέλω να. Εσύ είσαι τώρα το δούμε. Μια άλλη κλάση. Ναι. Εσύ είσαι άλλη κλάση τώρα, εντάξει. Ας... Είμαι κλάση. Είσαι εγώ. Άλλη κλάση. Κάποια στιγμή όμως μετά από κάνα δύο χρόνια, προ την τρίτη ηλικίου, έρχεται και μου λέει, μα του λέει, Γιώργο. Όλο και ομορφαίνεις όσο μεγαλώνεις και μου τι λέω τώρα, sorry, αλλά εγώ είμαι αλλού. Α, το φύλαγες, εκδικητικός ο Σκορπιός. Πάρτα τώρα, το σου ήθελα εγώ, εσύ δεν ήθελες. Καλά, καλέ, μην τρελαίνεις. Ακόμα τους το κρατάω, μανιάτικο. Ατιμάνει η κοπέλα. Λοιπόν, συζητάγαμε πριν για το τι μπορεί να κάνει κάποιος για να πάρει πολλά like στο Instagram. Και ειδικά εγώ την ιστορία την έχω από άντρα. Από άντρα. Και οι γυναίκες έχουν κάνει πολλά έτσι επικίνδυνα εύκολα πράγματα για να πάρουν likes πολλά. Έχεις δύο μυστικά. Πρέπει να είναι σκληροπυρηνικό δηλαδή. Όχι, θέλω να μας πεις τα μυστικά σου. Πώς παίρνεις πολλά like στο Instagram. Δηλαδή, άμα θες να πάρεις like, ακολουθώ την παλιά τακτική που είχαν όλοι. Ναι. Λοιπόν, τι σου λέει, για να πάρεις like, βάζεις τη μουτσούνα σου, δεν ξεπερνάει τα 200 like, 300 με τα 1000 ζόρια να ζωρίσεις και 5-6 φίλους να κάνουν. Ναι, ναι, ναι. 250. Σε παρακαλώ, κάνε μου like. Ναι, 250. Ναι. Και λες, τι να κάνω, τι να κάνω. Το σκυλί και το παιδί, η καλύτερη παγίδα. Σε μας τρέχει. Όπως το λένε και το καμάκι, ισχύει και στα social media. Αλήθεια τώρα. Βάζω με το γιο μου φωτογραφία, 1000 like. Ναι, 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 ναι. Βάζω με την πόνη φωτογραφία, 1200 like. Και με μένα έβαλες. Και τι πήραμε. Πόσα πήρε? 1100. Στο λογαριασμό του σοκ. Όχι. Α, στο δικό μου. Βέβαια. Α, είχα να βάλω καιρό φωτογραφία. Άρα, παιδιά, καταλήγω. Με τα δεδομένα τα τελευταία προγνωστικά που μου βγάζει το Instagram τουλάχιστον, ναι, ναι, πρέπει να βάλω ή την Ελίνα ή την Πόνη ή την Πόνη το παιδί μου. Αλλιώς δουλειά δεν θα κάνετε, παιδιά. Λοιπόν, θα σας πω τι έκανε ένας κύριος, 27χρονος κιόλας, ναι, για να πάρει πολλά likes στο Instagram. Τι έκανε? Πήγαινε κρουαζιέρα. Α, κρουαζιέρα θα σε πάω. Με τους φίλους του, τα κορίτσια του. Πάρα πολύ ωραία. Το βράδυ ήπιανε λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Ναι. Και εκεί που ήπιανε, ανεβαίνουν στον 11ο όροφο του κρουαζιερόπλου. 11 ορόφου του κρουαζιερόπλου, μάλιστα. Και βουτήξανε στη θάλασσα. Και πέφτει στη θάλασσα από τον 11ο όροφο. Και απαθανατίζει ο φίλος όλη την ιστορία. Σκηνή. Σε φωτογραφία και βίντεο και story και τα πάντα. Και μετά γυρίσκει ο Τιτανικός. Λοιπόν, όχι. Η εταιρεία, όπως καταλαβαίνεις, έγινε χαμός. Ναι. Και του απαγόρευσε να ανέβει στο κρουαζιερόπλιο. Κάτσε, ρε παιδί μου. Και του λέει: περίμενε, βρες μόνο σου το δρόμο για το σπίτι. Περίμενε λίγο. Ήταν εμπλό. Και βούτυξε ο ηλίθιος. Εντάξει, ωραία. Βούταει το βλαμένο, βούταει. Γιατί έχει ένα άλλο βλαμένο φίλο που του λέει: βούτα, ρε, να δεις τι like θα πάρουμε. Ναι, 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 ναι. Άμα δεις το βίντεο. Ναι, εντάξει, δεν είναι και... πήρε πολλά like, δεν το συζητάμε. Ναι. Αλλά την ώρα που πέφτει. Ναι. Γελάνε. Τι έχουν πιει. Ναι, ναι, ναι. Α, εντάξει, ήταν κοντά στη στεριά. Εντάξει, πάλι καλά. Εγώ νόμιζα ήταν μεσοπέλαγα. Και κατεβάζει η εταιρεία και τους φίλους και όλη την παρέα.
φεύγουν από τα δωμάτια όλα και τους λένε όπως είστε, το... πού είμαστε τώρα στην Ταϊλάνδη και μένετε στην Ισπανία, πηγαίνετε σπίτι μόνοι σας. Πουλήστε το κορμί σας για να γίνει η δουλειά. Ναι, αλλά like όμως πήρε. Ναι, like πήρε. Όχι, κάντε πιο safe πράγματα. Δηλαδή, ναι. δηλαδή οι γυναίκες παίρνουν like βάζοντας λίγο πιο αισθησιακή φωτογραφία. Με έχει πρίξει ρε παιδιά, μου λέει για να πάρεις like στο Instagram πρέπει να βγάλεις μου λέει μπούστο. Όχι, μπούτι. Α, και μπούτι μου λες. Παιδί μου, περίμενε. Το αισθησιακό μην τον μπερδεύετε με το γυμνό. Το ναι. πρόστιχο. Δεν μιλάω για προστιχιά, μιλάω ναι. για καθαρά. Μιλάει για αυτό που θέλει να βλέπει εκείνος. Για πες μας, Γιώργο. Επειδή μου να είναι λίγο. Το βλέμμα λάχνο. Περίμενε. Υπάρχουν πολλές κορίτσια, φαντάζομαι, δεν υπάρχουν στη Χαλκίδα που θέλουν να γίνουν influencers και ambassadors. Εγώ στο λέω με αυτά που παρακολουθώ. Γιατί δεν μπορεί η άλλη να μου βγάζει λάχνα φωτογραφία και να έχει 1 εκατομμύριο followers και εσύ να μου βγάζει φωτογραφία και να έχει μόνο 5.000. Ωραία, πώς θα κοιτάξω. Για... Λάχνα. Θα κοιτάς λάχνα την κάμερα. Το κεφάλι πάνω ή το κάτω. Ναι, πες τη Μαρία να σου αλλάξει φωτογραφία, σου αλλάξει το στυλ. Ναι. Θα έχει λίγο το boost, όχι να μου το δώσει φορά παρτίδα. Ναι, δεν θες. Λίγο. Λίγο να κεντρίζει. Like. Λίγο like. Τη φαντασία. Ναι. Τα φουστανάκια που φοράς. Ναι. Ρε παιδί μου. Λίγο πιο πάνω. Λίγο σταυροπόδι. Ναι. Και λίγο να φτάνει πίσω. Ναι. Αλλά να μην βλέπω κάτι. Ναι. Ίσα να κεντρίζει λίγο το ενδιαφέρον. Ναι. Αν βγάλεις τέτοια φωτογραφία, θα γεμίσεις followers, like. Δεν μπορεί και να χωρίσει. Έλα ρε Γιώργο, μα είναι δυνατό να βγάλουμε μια φωτογραφία για μάνα πράγματα. Δεν είπα γυμνήρε. Ναι, κάτι που θέλει να βλέπει ο Γιώργο. Μάνα πράγματα. Ωραία, βάλε με φακιόλι στην κουζίνα και αυτές παίρνουν like. Και καλημέρα στην φίλη που λέει: εγώ ωραιότατα έκανα σχέση 3 χρόνων με τον κολλητό μου. Ασχέτως αν πια όπου συναντιόμαστε κοιτάμε τον ουρανό. Δεν σταματάς να τον αγαπάς ποτέ. Όμως τον φίλο που έγινε σχέση, γιατί σου στοιχίζει έτσι. Σου στοιχίζει διπλά, λέει. Δεν σταματάς να τον αγαπάς ποτέ, ναι, τον φίλο, γιατί όταν κάνεις σχέση με ένα φίλο σου και μετά χωρίζεις και δεν ξαναμιλάς. Χάνεις και τα δύο. Αυτή την περίπτωση μόνο γνωρίζω. Από φίλη μου, η οποία έκανε σχέση με φίλο μας, κοινό μας φίλο. Πλέον, μετά από ένα χρόνο που τελείωσε η σχέση, σταμάτησαν να έχουν κάθε επαφή. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι εδώ. Εγώ ξέρω ότι αν σου πετύχει η σχέση με φίλη ή φίλο αντίστοιχα, συνήθως κρατάει. Ναι. Τώρα, αν γίνει βλακεία, ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί τον φίλο τον ξέρεις, δεν μπορεί να σου πει ψέματα. Ναι, βέβαια. Γιατί όσο καιρό του λες. Σου έχει πει και όλα τα υπόλοιπα. Σου έχει πει, ρε παιδί μου, τα κομμενάκια, του έχει πει και εσύ τα δικά σου. Οπότε, αν συμβεί κάτι, δεν μπορεί να κρυφτεί το ίδιο. Βέβαια. Οπότε είσαι πιο ελεύθερος και είσαι πιο άνετος. Ναι. Λοιπόν, 697-800-104 αυτό στέλνετε μηνύματα στο Viber, αλλά όμως τώρα ήρθε η ώρα να τηλεφωνήσετε. 22-210-62-700 επικοινωνείτε μαζί μας, διότι έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο καινούριο διαφορετικό παιχνιδάκι. Δώστε μου ένα λεπτό μόνο. Σας δίνουμε τούρτες να κερδίσετε από τον Βασιλείου, το οποίο είναι του Αγίου Βαλεντίνου. Θέλετε να την κάνετε δώρο στον εαυτό σας, θέλετε να την κάνετε δώρο στην καλή σας, στον καλό σας, ή βάλτε την κάτω και τσακίστε την και μόνο σας. Είναι τόσο φρέσκια που δεν υπάρχουν. Λοιπόν, εσύ δρόσο αντιφάς μόνο στην τούρτα, ε. Μάλιστα. Α, έχουμε εδώ ένα ελεύθερο αγόρι. Αν θέλετε, σας δίνουμε τούρτα και το αγόρι. να βγείτε σήμερα. Σας δίνουμε το δρόσο, παιδιά. Καλό παιδί. Έχει αρχές το παιδί. Λοιπόν, σας δίνουμε το παιδί το συγκεκριμένο να περάσετε όμορφα. Λοιπόν, καλημέρα. Ναι, καλημέρα, για το παιχνίδι παίρνω. Βεβαίως, για το παιχνίδι, βεβαίως. Το ονοματάκι σου. Αγγελική λέγομαι. Καλώς το κορίτσι μας. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι καινούριο, θα το μάθεις πρώτη. Εσύ μας κάνεις και σεφτέ συγκεκριμένα. Είσαι γουρλού. Είσαι γουρλού. Εντάξει. Κατάλαβα. Πάει το παιχνίδι, το κόψουμε αύριο. Λοιπόν, Γκρουσούζη. Ο Γιώργος είναι Γκρουσούζη, Αγγελική μου. Λοιπόν, να το ξέρω. Ευχαριστώ, Αγγελική, σ' αγαπώ. Διεκδικείς υπέροχη τούρτα ερωτική Αγίου Βαλεντίνικη από το Βασιλείου, βεβαίως. Θα πρέπει. Θα παίξω εγώ με τον Γιώργο. Δεν παίζεις, δεν κάνεις εσύ κάτι. Εσύ απλά ακούς. Ακούς και, ναι. και παρακαλάς. Και παρακαλάς. Λοιπόν, σε πέντε ερωτήσεις είναι. Πρέπει με τον Γιώργο να απαντήσουμε ακριβώς το ίδιο. Χωρίς να πιάσουμε κόκκινο. Ωραία, για πάμε. Λοιπόν, θα καταλάβεις από την πρώτη ερώτηση τι παιχνίδι είναι αυτό. Λοιπόν. Η Ελίνα κάνει την ερώτηση και πρέπει εγώ να βρω αυτό που έχει στο μυαλό της. Όχι, να το απαντήσουμε μαζί. Να το απαντήσουμε μαζί. Θα κάνουμε μία δοκιμαστική για να το καταλάβεις. Ωραία. Λοιπόν, έλα. Θέλω να μου πεις ένα φρούτο. 3, 2, 1 μπανάνα. Εδώ θα έχεις κερδίσει, αν δεν ήταν δοκιμαστική. Καταλαβες. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Είναι 5 οι ερωτήσεις. Ελπίζουμε να την κερδίσει την τούρτα. Για πάμε. Μακάρι. Λοιπόν, Γιώργο. Ελίνα. Θέλω να μου πεις ένα γνωστό ηθοποιό. 3, 2, 1 Φιλιππίδης. Την Τάνος, παιδάκι μου. Την Τάνος, μωρέ. Έγινε τον Τάνος. Καλά, συγγνώμη. Ένα χρόνο στο τατουάζ δεν παίζει ηθοποιός. Ο Φιλιππίδης έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει. Πάμε παρακάτω. Πήγα σε πιο φρέσκο αίμα. Συγγνώμη. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ένα πολύ ωραίο λαχανικό. 3, 2, 1 σπαράγια.
σπαράγγια, παιδάκι. Λάχανο, αγάπη μου. Λαχανικό λάχανο. Με την πουλή παίζω τώρα. Τρίτη ερώτηση. Η Αγγελική τώρα το κλείσει τώρα, περίμενε. Τρίτη ερώτηση. Θέλω να μου πεις ένα χρώμα. Τρία, δύο, ένα, μαύρο. Όπω κοντά ήμασταν. Πάντως ταιριάζεται στις απόψεις. Ναι, ναι, είμαστε ίδιοι. Λοιπόν, τέταρτη ερώτηση. Όχι, πέμπτη. Τέταρτη, δεν θυμάμαι. Τέταρτη. Θέλω να μου πεις ένα άθλημα. Ένα άθλημα. Τρία, δύο, ένα, τένις. Μπράβο! Μπράβο! Τουλάχιστον στα μπαλάκια πέσαμε μέσα. Αγγελική μου, ήσουν τυχερή. Εσύ τι θα πάνταγες στο χρώμα, βρε Αγγελική? Μαύρο. Μαύρο και εσύ. Άρα θα κέρδιζε ακόμα την Αγγελική και ταιριάζαμε. Εμένα μου αρέσει το μοβ. Είναι η όρημη εκδοχή του ροζ. Α, δεν το ξέραμε αυτό. Πιο όρημη πεθαίνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνε στην γραμμή σου, Αγγελική μου. Αυτό είναι το παιχνιδάκι μας από αύριο πάλι. Να δούμε τελικά ποιος θα μπορέσει να συντονιστεί και κατά πόσο πολύ μοιάζουμε με την Ελίνα στις απόψεις μας. Τέτοιες απόψεις. Καλή σας μέρα και πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Μαζί εδώ μέχρι και τις 11 το πρωί. Σίγουρα. Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου σήμερα. Να καλημερίσουμε όλους εσάς που μας ακούτε από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του κόσμου. Αν έρθετε προς Χαλκίδα, να ξέρετε ότι ένας πολύ ωραίος χώρος που σας περιμένει καθημερινά είναι το σχολαρχείο. Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδος. Ένας υπέροχος χώρος με εξαιρετικό φαγητό, πάρα πολύ ωραίο φαγητό, με ορεκτικά, με σαλάτες, με κρεατικά, με ζυμαρικά. Έχει φοβερή ατμόσφαιρα, έχει ωραία ζωντανή μουσική. Έχει πολύ πολύ ωραίο περιβάλλον μπροστά στην παραλία της Χαλκίδος, μπροστά στη θάλασσα. Το Αγίου Βαλεντίνου βεβαίως, 2221-023-289. Μπορείτε να καλέσετε, να πάρετε τις πληροφορίες, να κάνετε την κράτησή σας, οτιδήποτε άλλο θέλετε, σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδος. Καλημέρα στο Μαράκι. Πολλά φιλιά στο φίλο που είναι στο Αμβούργο και μας στέλνει διάφορα έτσι πράγματα. Καλημέρα στο Σταύρο. Καλημέρα στο Γιώργο. Στην Ελευθερία, καλημέρα από την Τσίπρον. Καλημέρα στο Μαράκι. Αν δεν σας ακούω το πρωί, δεν μου πάει καλά η μέρα, πώς να το γεια κάνουμε. Μαράκι, καλημέρα. Καλημέρα και στην Έλσα. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που είναι στο Viber μαζί μας. Καλημέρα και στην Αυστραλία, στην Νεκταρία. Καλημέρα, βέβαια. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Από όνειρα, πώς θα πας? Από όνειρα. Όνειρα, όνειρα. Τώρα τελευταία. Μακάβρια βλέπω. Είδα ένα όνειρο, παιδιά, χθες το βράδυ. Ναι. Δηλαδή, ξημερώματα πρέπει να ήταν. Πολύ Harry Potter. Δηλαδή μαγεία. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Λέει, ξύπνησα. Ναι. Αλλά όχι στο σπίτι το δικό μου. Ήταν ένα σπίτι σαν κάστρο. Κοιμόμουν, λέει, στον καναπέ. Ναι. Και ξαφνικά με ξύπνησε η ανάσα ενός μεγαλόσωμου σκύλου στο σβέρκο. Η Μπόνη θα ήταν. Και γρίλιζε. Δεν ήταν η Μπόνη. Η Μπόνη κοιμόταν, λέει, δίπλα μου. Ναι. Και γρίλιζε αυτό. Ξυπνάω. Ναι. Και ήσουν εσύ, ήταν η Ιωάννα, ήταν ο μικρός, τα παιδιά σου. Βλέπουν το σκύλο και αρχίζετε και τρέχετε. Ναι. Πανικόβλητη, λέω. Εγώ δεν θα τρέχα. Εσύ είχε και στη. Λοιπόν, και γυρνάω εγώ, το χαϊδεύω το σκυλί και του πιάνω το λουρί. Λέω, κάτσε με να σαρακώσει κιόλα. Ναι. Του κρατάω το λουρί. Και τον βγάζω, λέει, στον κήπο. Ναι. Εγώ κήπο δεν έχω. Σε ένα κήπο πολύ ωραίο, μεγάλο κήπο, πολύ μεγάλο. Οι σκύλοι είναι φίλοι, δεν είναι στο όνειρο. Έτσι λένε, αλλά γρίλιζε, τρέχαν τα δόντια του, σάλια, τέτοια. Τον κρατάω, τον ταΐζω και αρχίζει το σκυλί και ηρεμεί. Σκάνε, λέει, μέσα στον κήπο κάτι τύπη, δεν του ήξερα. Ναι. Και λέει, το σκυλί είναι δικό μας, λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνεις. Εγώ λέω, σα προσέχετε, λέει, μην σας φύγει και λέω, το σκυλάκι σας είναι άρρωστο, λέει, πρέπει να το προσέχετε, πρέπει να του κάνετε μια θεραπεία. Ναι. Λέει, παρατά μας, ρε, εσύ που θα μας φύγει το σκυλί. Λέω, άμα δεν μπορείτε εσείς, λέω, το αφήστε, το κρατήσω εγώ το σκυλί. Ναι, ναι. Και φύγανε. Και τελικά το κράτησες? Όχι, φύγανε με το σκύλο. Στεναχωρημένος. Εγώ βγαίνω, λέει, από την αυλή και γινότανε, λέει, καρναβάλι. Α, είναι του τρελού. Είναι του γιατρού. Εντάξει, ναι, για συνέχεια. Έτρεχε ο κόσμος και τσίριζε, λέει. Τσίριζε. Να σε ρωτήσω, τα θυμάσαι όλα αυτά? Ναι. Και τσίριζε ο κόσμος. Βλέπω κάτι γνωστές, λέει, στον δρόμο και τους λέω, πάμε σινεμά. Και μπαίνουμε σε ένα χώρο που ήταν σινεμά. Ναι. Αλλά πολύ στριμόκολο, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν χωράγαμε. Και ανεβαίνω, λέει, στο πατάρι του σινεμά. Και βλέπω το Θανασάκι, το γιο ενός φίλου. Και του λέω, τι κάνεις εσύ εδώ? Ναι. Εκεί ξύπνησα. Πάλι καλά που ξύπνησες, γιατί νόμιζα θα τελειώσει με σαπουνόπερα σε λίγο. Αλλά ξύπνησα με ταχυκαρδία. Και λέει, ρε παιδιά, αυτός ο σκύλος τι ήτανε? Ναι, οι σκύλοι νομίζω συμβολίζουν τους φίλους στα όνειρα. Εγώ να θέλω να σε ρωτήσω μια που λες για τα όνειρα. Ναι. Όταν ο άντρας βλέπει η γυναίκα στον ύπνο. Στον ύπνο, τι βλέπει, τι λέει. Και ξυπνάει και το λέει στη γυναίκα του και του ρωτάει η γυναίκα του, εγώ στην προκειμένη, εμένα έβλεπες? Και σου λέει, πάντα εσένα βλέπω, αγάπη μου. Είναι... Λέει την αλήθεια? Όχι. Ποτέ. Για να τελειώνουμε, γιατί δεν πάω. Όχι. Λέει αυτό ακριβώς που πρέπει να ακούσετε για να συνεχίσει τον ύπνο. Δηλαδή του. Υπάρχει περίπτωση να βλέπει κάτι άλλο και να μην. Συγγνώμη, είναι... κοιμάμαι εγώ έτσι. Ναι, ναι. Ξυπνάω. Μου λες, Αντώνη μου, τι έπαθες? Ναι, ναι. Έβλεπες εμένα στον ύπνο σου? Ναι, 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 ναι. Γιατί αν δεν σου πω ναι, ναι, δεν θα ξανακοιμηθώ. Ναι. Οπότε γυρνάω πλευρό, συνεχίζω τον ύπνο μου να βλέπω αυτή που μπορεί να έβλεπα. Ναι. Η οποία δεν είναι σίγουρα, δεν ήταν η γυναίκα σου, ρε. Πού να ξέρω, ρε παιδί μου, όνειρο είναι εκεί. Εμένα ο άντρας μου, όποτε βλέπει γυναίκες στον ύπνο του, πάντα είμαι εγώ.
Δηλαδή ποτέ δεν έχει δει άλλη. Τόσο ερωτευμένος. Πείτε την αλήθεια εσείς τώρα που είστε στο Facebook. Λοιπόν, και είμαστε, μας βλέπετε. Είμαστε σε live streaming στο Facebook. Παιδιά, μπείτε να μας δείτε, να σχολιάσετε, να κάνουμε χαμό και πείτε μας για τα όνειρα. Όταν ένας άντρας. Και τι καταλαβαίνεις όταν ένας άντρας. Δηλαδή, καμιά φορά κοιμάται και κάνει. Τι βλέπεις τον ύμνο του άντρας. Γλυκά, βλέπει. Δηλαδή, να το σώσουμε λίγο. Προφανώς βλέπει πάστες από το βασιλείο, βλέπει κοκ, βλέπει τέτοια πράγματα. Ερωτικό αποκλείεται να βλέπει ένας άντρας. Ο άντρας καταρχάς δεν βλέπει. Θα πεθάνω. Δεν βλέπει ερωτικά όνειρα. Κάτσε ρε, αυτό είναι νόμος. Μου, μισό λεπτά. Α, δεν βλέπει. Συγγνώμη. Ξυπνάσαι, συμμορή με στη νύχτα. Και είσαι όλη νύχτα η Ελίνα, κοιμάται. Σταμάτα καλέ! Έλα, μας βλέπουνε, Γιώργο, σε παρακαλώ. Κοιμάται, λέει να αρχίσει. Τι ήθελα και το ρώτησα η Ρουφιά. Γιώργο, έλα, κλείστο. Σε ξυπνάω εγώ. Ξελινάκι μου, τι έπατε, τι έβλεπε στον ύπνο σου. Εσένα έβλεπα. Γιώργο! Και εγώ τώρα το πίστεψα. Λοιπόν, καλημέρα και στην φίλη την Κατερίνα. Καλημέρα στο Μαράκι που λέει: τι καιρό έχετε, ρε παιδιά, στη Χαλκίδα. Έχουμε πάρα πολύ αέρα και πάρα πολύ κρύο. Αυτό όμως που θέλω να σας πω πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι σήμερα είναι 13 Φλεβάρι, αύριο 14 το Αγίου Βαλεντίνου. Και από αύριο ξεκινά ένα τριήμερο φωτιά στο κατάστημα του Τόγια, Φαβιέρου και Σπύρου Καπνίση 7. 60% έκπτωση, πάνω από τη μισή τιμή δηλαδή θα βρείτε φοβερούς καναπέδες, κρεβάτια, στρώματα και τραπεζαρίες. Σε πολύ ωραία προϊόντα, 60% έκπτωση. Και ετοιμαστείτε, παιδιά, 22-210-62-700, επικοινωνήστε μαζί μας. Έχουμε το αγαπημένο μας παιχνιδάκι που θέλουμε να παίξουμε. Η Ελίνα βέβαια είναι η αγαπημένη γουρου, μου παίκτρια. Μια συλλαβή από την οποία πρέπει να ξεκινήσουν 5 λέξεις πάρα πολύ γρήγορα, συγκεκριμένα μέσα σε 15 δευτερόλεπτα. Ελίνα, ορίστε. Θες να παίξεις? Θέλω. Ωραία, λοιπόν να σου βάλω κάτι εύκολο σήμερα. Τι θα κερδίσω? Θα κερδίσει μια τούρτα από το βασιλείο. Ωραία, και εσύ να τη φας με τα παιδιά σου, τον άντρα σου ή φατιμόνι σου, δεν ξέρω πώς θα σε βολεύει. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει την τούρτα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις μέσα σε 15 δευτερόλεπτα 5 λέξεις που ξεκινάνε από Α, νι και θήτα. Α, πώς δεν έβαλες μια ολόκληρη λέξη να ξεκινήσει? Από ανθ. Ανθ. Άνθη. Ανθοστήλη. Ανθε. Ανθο. Ανθι. Ανθή, το όνομα. Ναι. Έλα ρε εσύ. Ανθιπολογαγός. Είναι δυνατό. Ανθιπολογαγός. Πάμε στο επόμενο. Είναι αυτό. Ναι, πάμε. Ναι. Έλα ρε, άνθρωπος. Άνθρωποι μονάχοι. 22-210-62-200 και επικοινωνήστε μαζί μας σε λίγο, παίζουμε. Καλημέρα Δήμητρα. Καλημέρα Γιώργο και Ελίνα. Καλημέρα κορίτσι μου. Πώς είσαι? Είμαι λίγο συναχωμένη, είμαι λίγο κρυωμένη, αλήθεια είναι, αλλά εντάξει. Σε ακούω, σε καταλαβαίνω και σε συμπονώ σε αυτό. Και ο Γιώργος από το πρωί έχει φτερνιστεί και 58 φορές. 60. Τι κάνεις για την καταρροή, βρε Δήμητρα, κάνεις κάτι συγκεκριμένο? Όχι κάτι συγκεκριμένο, η αλήθεια είναι. Μόνο παίρνω τον Μπιζολβόν που με βοηθάει. Μπιζολβόν. Για το λαιμό. Ναι, εγώ το είχα πάρει αυτό το ανήμο πριν από δύο εβδομάδες. Δεν μου είχε κάνει και πολλά εμένα. Λοιπόν, δεν πειράζει, πάμε στο παιχνίδι μας τώρα. Θέλω να μου πεις, Δημητρούλα μου, θέλω 5 λέξεις σε 15 δευτερόλεπτα που ξεκινάνε από ταφ, όμικρον και ύψιλον. Από του. Τουλίπα. Τούβλο. Του. Τουρισμός, τουρσί, τούφα, τουφέκι. Έλα, ήταν δύσκολο. Τουρκία. Το κορίτσι ήταν δύσκολο, ήταν δύσκολο. Δεν ήταν και πολύ δύσκολο, απλά κόλλησε στο του του του. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, Δημητρά μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Επόμενος, παρακαλώ. Στείλτε μου γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλώς το Βασίλη. Καλά είμαι, εσείς, πώς είστε? Καλά είμαστε, Βασίλη μου, εσύ γιορτάζεις το Αγίου Βαλεντίνου? Γιορτάζει λίγο. Λίγο, δηλαδή πολύ, πώς θα γιόρταζες? Α, λίγο, δηλαδή 5. Όχι, γιορτάζει. 10%. Α, γιόρταζα, μα ήμουν παντρεμένος πολύ, δε. Οι παντρεμένοι το γιορτάζουν πολύ, δηλαδή. Θα σε ενημερώσω, Βασίλη μου, ότι είναι το αντίθετο. Συνήθως αυτοί που δεν είναι παντρεμένοι είναι πάνω στα μέλια και στα σιρόπια του Αγίου Βαλεντίνου. Οι παντρεμένοι το δέσανε, λοιπόν, και λίγο το γάιδαρο. Να είσαι καλός, δυνατός στο παιχνίδι, να πάρεις τη ρουτίσα, να πας το δώρο και να είσαι κομπλέ. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Λοιπόν, θέλω να μου δώσεις 5 λέξεις που ξεκινάνε από γάμα, ρο και αλφα. Από γρα. Γρανάζι, γρανίτα, γρανίτης. Έλα. Γραμματόσημο. Γραμματοσυρά. Μπράβο, Βασίλη. Τα είπε όλα. Να σου βάλουμε και κεράκια στην τούρτα. Όχι, όχι. Μείνε στη γραμμή, σας ενημερώνω για τα δωράκια σου. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Βασίλη. Αύριο λοιπόν πάλι, αυτό είναι το παιχνίδι μας. Το παιχνίδι που σας αρέσει πάρα πολύ και γίνεται χαμό στο τηλεφωνικό κέντρο καθημερινά. Είναι μία συλλαβή και πέντε λέξεις σε 15 δευτερόλεπτα. Καλημέρα στη φίλη τη Μέρη που λέει: το έδειξε και χθες ο Καλίδης από την Μπαρίλα. Λέει: ρεβίθια και κόκκινη φακή, μακαρόνια. Α, κυκλοφώνει δηλαδή κανονικά στο εμπόριο. Πάντα δοκιμάζω. Εγώ τα παίρνω από βιολογικά πάντως. Εγώ τρελαίνω για τα ρεβίθια, οπότε δεν έχει νόημα να τα φάω σε μακαρόνι. Α, μας αρέσουν έτσι, ναι. Καλημέρα στην φίλη την Πόπη που λέει: καλημέρα, παιδιά. Η Ψέριμος είναι ένα μικρό νησάκι λίγων κατοίκων που ανήκει στην Κάλυμνο. Α, είναι για το φίλο που μας έστειλε στο live streaming που κάναμε. Μας έστειλε ένας φίλος ότι είναι από Ψέριμο. Και λέγαμε: πού είναι αυτό? Και είναι κοντά στην Κάλυμνο. Βλέπω εδώ πάρα πολύ μικρούλικο. Α, πάρα πολύ ωραία. Με καϊκάκι, προφανώς. Καλημέρα στο Μαράκι, καλημέρα στην Παναγιώτα. Επίσης θέλει να μας πει καλημέρα στο Κοπαρέ, χρόνια πολλά στο ΣΟΚ που μας τροφεύει κάθε μέρα από τότε που δημιουργήθηκε. Συνεχίστε έτσι. Την Κυριακή είναι το μνημόσυνο του Παντελή Παντελίδη. Ένα μικρό αφιέρωμα για εκείνον βεβαίως. Και κάτι ακόμα λέει: στο Παύλοβλόβ έχει αρχίσει η αρνητική ψηφοφορία και γίνεται ένας χαμούλης. Τι λες τώρα? Γιατί οι μισοί ψηφίζουν τη Λένια και οι άλλοι τη Ζένια. Τώρα δεν ξέρουμε ούτε τη Λένια, ούτε έχει τη Ζένια. Και Λένια, έχει και Ζένια. Την έχουν πιάσει τα ντουζένια. Δεν ξέρω, δεν το βλέπω, ρε παιδιά. Ένα γράμμα διαφορά, δύο παίκτριες, φοβερό. Και η άλλη μισή λέει το Φίλιππο. Δεν το ξέρω καθόλου, παιδιά, το θέμα του Power of Love. Είμαστε λίγο αρενημέρωτοι με το συγκεκριμένο. Ναι, με το Power of Love καθόλου. Μάστε σε άμα θέλετε. Κάποια έφυγε χθες και. Είδες, ούτε αυτό το ξέρεις. Υπήρχε στεναχώρια, λέει. Χθες χάσαμε στο Survivor, να σας πω, τουλάχιστον Survivor είδα. Πέσει ακόμα το Survivor. Εννοείται. Το οποίο, παιδιά, έρχονται νέες αλλαγές, πέφτουν προστήματα, γίνεται χαμός Survivor. Το SURU θέλει το Survivor να βγάλει κατάλληλο από ηλικία και πάνω, να αλλάξει το σηματάκι ηλικίας. Ναι. Γιατί το θεωρούν ακατάλληλο για μικρά παιδιά. Το Survivor. Yes. Σιγά καλέ. Γιατί υπάρχει πολύ κόντρα. Ελλάδα-Τουρκία στο πάει, καταλαβες. Εγώ να σας πω ότι έμαθα για Survivor. Γιατί έκανα πλάκα πριν. Ότι το κόβουνε. Όχι. Ποιο? Ο Ηλίτζαλη έχει τρελαθεί με τα νούμερα. Γιατί τα νούμερα δεν είναι καλά. Μέχρι και η Χατζηβασιλούλα τους πέρασε. Λοιπόν, και επειδή η Ηλίτζαλη είναι αυτός. Έλα. Γίτσες. Μας έχει πρίξει το πρωί. Λοιπόν, και έχει τρελαθεί ο Ηλίτζαλη. Και επειδή η Ηλίτζαλη είναι και όλο σκέφτεται. Ποιος μπαίνει να τελειώνουμε? Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Όχι. Ποιος? Ποιος θα πάει για να ανεβάσει τα νούμερα, τελειώνουμε. Ποιος είχε, ξέρω εγώ. Ένας θα πάει για να ανεβάσει τα νούμερα. Ο Ντάνος. Ο Ντάνος. Καλά, εντάξει, άστο. Τον πήρε τηλέφωνο, συναντήθηκαν και, και να δεις που θα μπει. Έχεις μείνει πολύ πίσω. Σταματάει η Ελλάδα-Τουρκία, θα το σταματήσουν άρον-άρον το παιχνίδι μεταξύ μας και θα φέρουν διάσημους μέσα. Ήδη η παραγωγή ψάχνει διάσημους να τους φέρει μέσα. Γιατί και να κάνει μαχητές. Για να κάνει μαχητές διάσημους. Το ίδιο θα γίνει και με την Τουρκία. Δηλαδή κάποια παιχνίδια θα τα δούμε ότι είναι να δούμε και θα το κόψουν άρον-άρον. Και θα φύγει. Η πρώτη που συζητάνε και το σκέφτεται είναι η Σπυροπούλου. Τι να πάει? Στο Survivor, ναι. Απλά δεν ξέρω αν θα μπει σαν guest ή σαν παίκτρια. Όχι, δεν νομίζω. Δηλαδή, περίμενε. Κάτσε, ρε παιδί μου, μου τα λες απότομα και δεν μετά. Περίμενε, δεν προλαβαίνω. Δεν έχω χρόνο. Περίμενε. Δεν πειράζει. Δώσε μου 5 λεπτά, είναι Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου. Θέλω να πω και ανέκδοτο. Μισό λεπτό. Δηλαδή, η Τουρκία, πού θα πάει η τουρκική ομάδα? Θα μείνει στο νησί και θα βάλουν και αυτοί οι Τούρκους διάσημους. Α, δηλαδή θα σταματήσουμε να παίζουμε με αυτούς. Ναι, παιδί μου, επειδή δεν πάνε καλά τα νούμερα ούτε στην Τουρκία ούτε στην Ελλάδα. Να σου πω, γιατί αυτή η κόντρα που περιμέναμε αυτό δεν βγαίνει. Ναι, δεν θέλει. Ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη. Μπράβο. Στο Survivor λόγω αυτού, λόγω Ελλάδα-Τουρκία. Και επειδή παιδιά γύρισε και στην Τουρκία αυτό το πράγμα κατά και στην Ελλάδα, σου λέει τους πάμε. Μετά θα βρουν κάποιο λόγο να διαλύσουν αυτά τα δύο πράγματα και θα μπουν και διάσημοι Τούρκοι να παίξουν Τούρκοι με διάσημους, πώς θα το λένε, και εμείς μαχητές με διάσημους. Δεν πετύχανε και το timing. Είναι που έφυγε ο Καμένος από την κυβέρνηση και δεν έχουμε τώρα δηλώσει. Δεν έχουμε ηρεμία τώρα. Πετύχαν την περίοδο. Δεν πειράζει, τα κάνουμε, ρε παιδιά. Λοιπόν, σε λίγο, επειδή είναι Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου, ναι, δεν μπορώ να σας αφήσω χωρίς ανέκδοτο. Βέβαια. Ετοιμαστείτε. Τι θες να σου βάλω? Παλαμάκια, βάλε ηχητικά να ξεκινήσει το ανέκδοτο, γιατί είναι το ανέκδοτο της Παγκόσμιας ημέρας του ραδιοφώνου. Εντάξει. Πρέπει δηλαδή αυτό το ανέκδοτο να είναι ανάλογο με την ημέρα που διανύουμε, Γιώργο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάει ένα βαμπύρ που λέτε σε ένα μπαρ. Πάει ο μπάρμαν και το ρωτάει: τι να σας φέρω, κύριε? Λέει το βαμπύρ: θα ήθελα λίγο ουίσκι με αίμα και πάγο. Τι λέει, κύριε μου, λέει ο μπάρμαν, πάτε καλά, σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου τι θα πάρετε να τελειώνουμε. Καλά, λέει το βαμπύρ, θέλω αίμα με λίγο ουίσκι χωρίς πάγο. Λέει το βαμπύρ: έχετε ρίξει για πλάκα, λέει ο μπάρμαν. Τώρα έτσι, αφήστε τις βλακές και πείτε μου, σκεφτείτε και θα έρθω σε λίγο να μου παραγγείλετε. Ύστερα από λίγη ώρα πάει ο μπάρμαν και του λέει: αποφασίσατε τι θα πάρετε? Ναι, αποφάσισα. Θα ήθελα αίμα και λίγο βότκα, μαρτίνι. Τι σκάει σκατούλες τι έχετε, βάλτε μέσα. Βλέπω δεν αποφασίσατε ακόμα, λέει ο μπάρμαν. Θα ξανάρθω αργότερα. Πάει μετά από λίγη ώρα, μήπως θέλετε να παραγγείλει τώρα? Λέει το μαμπύρ: θα ήθελα λίγο βραστό νερό και σε ένα ποτήρι. Το σκέφτεται ο μπάρμαν, του λέει: δεν πειράζει, μου να του χρεώσω το νερό, να ησυχάσουμε να βγάλουμε καμιά άκρη με τον τύπο. Τέλος πάντων, βάζει τον καζάκι, βάζει τον μπρίκι, του βράζει το νεράκι, το σερβίρει. Με σκυμμένο το κεφάλι το βαμπύρ. Ανοίγει την κάπα, βγάζει μια σερβιέτα, τη βάζει στο νεράκι, λέει:
Πάλι τσαγάκι θα πιούμε σήμερα. Γιώργος και Ελίνα. Σοκαφέ Morning Show.